Ευτυχίζει. Μαζί σου και δεν με νοιάζει, αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει, μαζί σου με συναμπάζει. Καλημέρα, καλό μήνα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Μπήκε και ο Ιούνιος, τι ωραία, καλοκαίρι μυρίζει παντού, καλοκαίρι ναι. Και εδώ. Ναι. Να δούμε μέχρι πόσο ακόμα θα λέμε καλημέρα, πάντως περνάμε υπέροχα. Μ' αρέσουν έτσι τα καλοκαίρια μαζί σας. Παιδιά, ό,τι καλύτερο έχουμε. Καλές ομορφιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα, ωραίο άρωμα, άλλαξες άρωμα, ε. Όχι, αυτό που φοράω εδώ και ένα χρόνια. Όχι, είχες αλλάξει ενδιάμεσα. Έβαζα που και που κανένα άλλο έκανα δοκιμές, αλλά αυτό φοράω συνέχεια. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε ετοιμάσει υπέροχα πράγματα για σήμερα. Πριν πάω στη μαγειρική μου να δείξω τι φοράω, είπα θα βάλω έντονα χρώματα. Μπήκε ο Ιούνιος, καλοκαιρά και έχει φτιάξει ο καιρός. Θέλω εικόνες από όλη την Ελλάδα να μας στέλνετε. Τι καιρό έχει εκεί που είστε. Και κυρίως από τα νησιά μας, από τα υπέροχα νησιά μας, που έχουν αρχίσει ήδη έτσι πρώτοι τουρίστες που ξεκινάνε πολύ νωρίς διακοπές τους και επισκέπτονται τα νησιά μας. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το φόρεμα, φλωράλ με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα πέβυλα. Πολύ έντονα χρώματα, πολύ έντονο κραγιόν. Και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί τα γόρια μου ξεκινάει τη βδομάδα με μια πολύ ιδιαίτερη συνταγή. Για πάμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μήνα. Καλό μήνα, Κατερίνα μου, τι κάνεις. Και τώρα αυτό το μήνα καταλαβαίνεις ότι θέλουμε τις πιο καλοκαιρινές σου. Εννοείται. Ελαφριές σου. Μην πάμε στα βαριά. Όχι πάλι βαριά, θα σε παίξω πολύ ωραία σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλό μήνα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε στα βαριά, πείτε μου σχάρι. Μουσχάρι, αυτό θα έλεγα. Θα την κάνω ελαφριά, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θέλω να δείξω στον κόσμο πώς σερβίρουμε αυτό το θεσπέσιο πράγμα. Κοίταξε εδώ πώς έχω κάνει. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη πίτα. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πίτα. Βλέπετε, από πάνω είναι το φύλλο, από κάτω δεν έχει τίποτα. Και με μια κουτάλα, Κατερινιό μου, κοίτα εδώ τώρα τι θα γίνει. Πόσο ωραία έχει μελώσει μέσα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, ρε παιδιά. Πόσο ωραία έχει μελώσει μέσα. Το μοσχάρι σερβίρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ζωντανά είμαστε, έχουμε ξεκινήσει. Να, εδώ είμαι και στο Instagram. Να πω μια καλημέρα. Βγήκαμε και Instagram. Εδώ βγήκε και Instagram γιατί φτιάχνει μια φανταστική πίτα με μοσχάρι. Για συντονιστείτε. Λοιπόν, εξαιρετική συνταγή. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο ωραίο μελωμένο είναι το μοσχάρι. Και τι γίνεται με αυτή τη συνταγή, ρε παιδιά, να σας εξηγήσω. Μπορείτε να το κάνετε και ατομικό. Να πάρετε δηλαδή αυτά τα σκεύη του σουφλέ, να βάλετε μέσα το μοσχάρι, να σκεπάσετε με ζύμη το κάθε πυρήμαχο σκεύος από πάνω και να το παίξετε ατομικό ορεκτικό για τις μέρες τώρα που μαζευόμαστε σπίτι, για να σας λύσουμε τα χέρια εδώ στο Ευτυχείτε. Γι' αυτό πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και ξεκινάμε. Για την πίτα λοιπόν με μοσχάρι θα χρησιμοποιήσουμε ένα φύλλο σφολιάτας όπως βλέπετε στις οθόνες σας. Ακριβώς δίπλα έχουμε βάλει 500 γραμμάρια μοσχάρι από σπαλομίτα. Είναι πολύ ελαφρύ, δεν έχει καθόλου λίπος, δεν θα χρησιμοποιήσουμε πολλά λιπαρά σε αυτή τη συνταγή γιατί όπως είπε η Κατερίνα θέλουμε να είναι πολύ ελαφριά. Τρία φύλλα δάφνης, πέντε κλονάρια θυμάρι, φυσικά θυμάρι το λατρεύω, μόνο τα φύλλα ψιλοκομμένα. 750 ml κόκκινο κρασί. Τρία στίκ σέλερι ψιλοκομμένα, όπως βλέπετε. Αλλά μυρίζει φανταστικά, θέλω να σου πω. Είναι μου σπάς τη μύτη. Είναι πολύ ωραίο, είναι γλυκό. Λοιπόν, ένα μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο και θα χρησιμοποιήσουμε πέντε καρότα. Γι' αυτό το λόγο, Κατερίνα μου, σου μυρίζει τόσο ωραία. Γιατί το καρότο το έχει γλυκάνει το φαγητό, που είναι κομμένα σε ροδέλες των τριών εκατοστών. Έχουμε κάτσει και τα έχουμε μετρήσει με χάρακες, κυρίες και κύριοι, για να σας βγει αυτή η συνταγή κατευθείαν. Γιατί εδώ πέρα κάνουμε συνταγές που βγαίνουν, έτσι. Δύο σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες. Μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική. 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ. 500 ml ζωμό βοδινού ή λαχανικό νοικοτόπουλου. Ένα κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας. Αλευράκι λίγο για να δέσει η σαλτσούλα μας, να κάνει αυτό το καραμέλωμα. Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και το γκρόκο για τον οποίο θα λείψουμε πάνω από τη ζύμη. Πάμε να ξεκινήσουμε, Κατερίνα μου, σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μυρίζει μαγικά. Φαντάζομαι ότι σήμερα πολλά παιδάκια δεν έχουν σχολείο λόγω των εκλογών χθες. Μπορεί να είναι στο σπίτι πολλά παιδιά, ναι. Οπότε πολύ ωραία συνταγή να κάνετε και μαζί με τα παιδάκια με το που θα τη δοκιμάσω, θα τρελαθούν. Πίτα, τι καλύτερο. Και εμένα μου αρέσει η πίτα τώρα το καλοκαίρι μεσημεριανό να συνοδεύεται με μια σαλατούλα. Ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή μην φάτε και πίτα και κανονικό φαγητό και το ένα και δηλαδή. Σπίτα μια σαλατούλα, μια χαρά. Άντε ρε παιδιά, το φαγητό είναι ευτυχία να πούμε. Είναι ευτυχία, αλλά είπαμε να προσέχουμε κιόλα. Όχι να
αρχίνουμε, για να μην βαραίνουμε. Παν με τέτοια ζέστη. Μέτρων άριστον που λέγανε αυτό. Και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ρίξει ήδη λίγο λαδάκι, αλάτι και πιπέρι στο μοσχάρι. Η κατσαρόλα μου καίει πάρα μα πάρα πολύ δυνατά, γιατί τώρα θα δώσουμε χρώμα στο μοσχάρι μας. Είδατε και στη συνταγή ότι χρησιμοποιώ σπαλομύτα. Είναι αυτό που σας έλεγα, είναι πάρα πολύ τρυφερό. Είναι πολύ μαλακό και δεν έχει και λίπος νομίζω. Δεν έχει καθόλου, γιατί ωραία. Τι θέλω. Θέλω αυτή την πίτα όταν την τρώτε να μην χρησιμοποιείτε καθόλου μαχαιροπύρουνο. Θέλω να λιώνει το κρεατάκι. Κατερίνα μου, βγάλε μου μία κουτάλα, σε παρακαλώ. Πολύ δυνατή φωτιά. Μπράβο, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ δυνατή φωτιά και βλέπετε πόσο γρήγορα έχει πάρει χρώμα το μοσχάρι. Δεν ανακατεύουμε συνεχώς, Κατερίνα μου, γιατί θέλουμε να πάρει σε όλες τις πλευρές χρώμα το μοσχάρι. Πόσο ώρα θα το αφήσουμε? Θα το αφήσουμε περίπου για 5 λεπτάκια κανονικά. Ωραία. Και συνεχίζουμε τώρα. Θα ρίξουμε κρεμμύδι ψήλο κομμένο, αλλά και χοντροκομμένο, δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ. Δεν το σκόψεις και πάρα πολύ λεπτά. Όχι, ναι. Όχι, ναι. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ. Τους άλλους θα μελώσει. Ε, Κατερίνα. Δοκτορά θα πάρει. Στο MasterChef θα πάω του χρόνου. Με τρελαίνει, με τρελαίνει. Θα, λοιπόν, θα τους κερδίσω όλους, σαν τη Σπυριδούλα. Θα μπαίνω και θα λέω εγώ. Εγώ θα κερδίσω, εγώ θα είμαι νικητρία. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σέλερι. Θέλω να σας πω ένα μυστικό για το σέλερι που δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Το σέλερι έχουν κάποιες ίνες, Κατερίνα μου. Πώς τις βλέπουμε αυτές τις ίνες? Άμα σπάσεις το σέλερι, κοίτα εδώ και το τραβήξεις, βλέπεις αυτό. Αυτό εδώ πέρα το σκηνάκι είναι λίγο δύσπεπτο. Οπότε δεν το χρησιμοποιούμε. Αυτό στα εστιατόρια εμείς πάντα τα βγάζουμε. Εντάξει, τώρα σπίτι δεν χρειάζεται. Απλά θέλω να δείξω στον κόσμο όλα τα μυστικά. Τόσο απλά βγαίνει. Τόσο απλά. Να, βλέπεις έτσι. Θέλω να δείξω όλα τα μυστικά στον κόσμο, Κατερίνα μου, για να γίνουν καυτοί. Μάγειρες πολιτείες. Να σου πω, θες να κόψεις εσύ μια φορά. Να σε δω. Μα αυτό το μαχαίρι φοβάσαι. Α, έχω κόψει χέρι με μαχαίρι. Ναι, δεν το έχω καθόλου, γιατί θέλει και συγχρονισμό λίγο. Όχι τόσο γρήγορα, μωρέ. Το παίξεις πιο αργά. Λοιπόν, πάμε στην κατσαρόλα. Τώρα μην πάμε στα ζώδια ματωμένη. Όχι, όχι, δεν θέλω, θέλω να είσαι. Και μετά θα πιωθέμεις και ξέρεις ποιος θα την πληρώσει. Εσύ. Εγώ, έτσι ακριβώς. Μα ποιος σου είπε να τη. Έλα μωρέ, εντάξει, ρε Κατερίνα, έχεις μάθει τώρα να μαγειρεύεις, θα έχεις μάθει όλα. Θα τα ακούσετε καλά, να τις βάλεις να κόψεις, λέει με το μαχαίρι. Αφού τη βλέπεις δεν μπορεί. Το φαντάζεσαι. Σαν να τον ακούω. Λοιπόν, βλέπετε ότι χρησιμοποιώ αρκετό σέλερι και αρκετό καρότο, γιατί θέλω το φαγητό μας να είναι λίγο γλυκό, έτσι να θυμίζει καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, γι' αυτό και βάζω μπόλικο. Υπάρχω με τραβάς ψηλόλιγνη, ε. Τι. Με τραβάς ψηλόλιγνη. Τσακώνω με το Φίπστερ εδώ, τον αγαπημένο μου στο Instagram, γιατί του λέω μερικές φορές, του λέω, τι πώς με τραβάς. Ναι. Βγάζει με κοιλιά, ρε παιδί μου, του λέω. Πώς γίνεται αυτό, πώς το κάνεις αυτό. Πώς το κάνεις αυτό. Ο Παναγία. Όχι εγώ που έχω πριστεί, φταίει ο Φίπστερ μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Βλέπετε ότι το κρεμμυδάκι σιγά σιγά αρχίζει και καραμελώνει. Αυτό εδώ πέρα θέλουμε, να γλυκάνει το κρεμμύδι, να φύγει όλη του η αψάδα και να μείνει η γλυκύτητά του. Πάμε τώρα στο καρότο. Το καρότο, όπως είδατε και στην κάρτα των υλικών, θα το κόψουμε σε λεπτές κάθετες φέτες, Κατερίνα μου, για να προλάβει και αυτό να μαγειρευτεί στον ίδιο χρόνο που θα μαγειρευτεί και το μοσχάρι. Απλά το μοσχάρι εμείς το έχουμε κόψει ήδη σε κυβάκια, το οποίο προσπαθούμε να είναι ίδια το ένα με το άλλο για να μαγειρευτεί και ομοιόμορφα, Κατερίνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε και με το καροτάκι μας. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχεις βάλει καθόλου ντομάτα. Α, τα βάλεις μετά. Θα βάλω λίγο ντομάτα κονκασέ. Αλλά τη γλυκάδα αυτή την δίνει το καρότο. Το καρότο, ναι, το καρότο και το κρεμμύδι. Λοιπόν, βάλαμε μέσα και το καροτάκι και ήρθε η ώρα, τελευταίο θα το βάλουμε. Τελευταίο θα βάλουμε το σκόρδο. Και γιατί το βάζουμε τελευταίο το σκόρδο? Γιατί καταλαβαίνετε ότι το σκόρδο. Ποιο είναι, δεν ακούω. Το θέλει μαγιά. Ευσταθία με πιάτσικα. Α. Εμένα μου άρεσε με αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα του Αργυρού. Είναι πολύ ωραίο και φάτο, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Μαζί σου και δε με νοιάζει. Έτσι δεν πάει. Λοιπόν, έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε. Έλεγα λοιπόν ότι το σκόρδο το βάζουμε τελευταία στιγμή, γιατί το σκόρδο μαγειρεύεται πιο γρήγορα από τα άλλα τα λαχανικά που έχουμε ρίξει. Καταλαβαίνετε ότι το σέλερι και το καρότο είναι πιο σκληρά λαχανικά και μαγειρεύονται, θέλουν περισσότερο χρόνο για να πάρουν χρώμα και να καραμελώσουν. Έτσι, με το που καραμελώσουν όλα τα υλικά μας μέσα, όλα τα λαχανικά, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα και το σκορδάκι μας. Πολύ ωραία. Ρίχνουμε και το σκόρδο και πραγματικά, κοιτάξτε μέσα στην κατσαρόλα, ρε παιδιά, δηλαδή χρώματα και αρώματα. Τώρα, θα ρίξουμε πελτέ ντομάτας μέσα, τον οποίο πρέπει να το τσιγαρίσουμε για να βγάλει την γλυκύτητά του, Κατερίνα μου, για περίπου 1 με 2 λεπτάκια. Πραγματικά, εντάξει, μυρίζει. Μα μυρίζει μέχρι κάνει, εδώ, μπράβο. Έχουμε κάνει πράγμα. Δεν την έχω ξαναδεί αυτή τη συνταγή. Δεν έχω ξαναδεί. Έχω δει κρεατόπιτες, αλλά αυτή έτσι με μοσχάρι, πώς πας να την κάνεις, πρώτη φορά. Άστο σου λέω, έχουμε. Και μου αρέσει αυτή η πρωτοτυπία. Την έμαθα όταν ήμουν, Κατερίνα μου, 7 χρόνια στο Θιβέτ. Ε.
στο Θιβέτ τέτοια πίτα. Στο Θιβέτ ήμουνα με τον Μπραντο Μπιτ. 7 χρόνια καθίσαμε εκεί πέρα και μάθαμε αυτή την παραδοσιακή πίτα. Συνεχίζουμε. Τώρα, για να δώσω έτσι μια ακόμα περισσότερη γλυκάδα και να καραμελώσει ωραία το φαγητό, θα βάλω λίγη ζαχαρίτσα. Μισό κουταλάκι του γλυκού είναι. Μην μου αρχίσετε τώρα να παχαίνουμε και τέτοια. Ούτω ή άλλω, πάντα στο μοσχάρι νομίζω χρειάζεται λίγο τη ζαχαρίτσα. Βέβαια. Του. Και αυτό που έλεγα, βγάλε μου ένα κουταλάκι, Κατερίνα μου. Θα βάλω ντομάτα κοκασέ εδώ πέρα. Βάλε μου μια κουταλιά τη σούπα αλεύρι. Έτσι, για να πήξω. Έτσι. Το αλεύρι θα μας βοηθήσει στο να καραμελώσει πολύ ωραία η σαλτσούλα μας. Άρα το ρίχνουμε το αλευράκι με το που ρίξουμε και το μπελτέ για να ψηθεί και το αλεύρι, γιατί δεν θέλουμε γεύση αλευριού στο στόμα μας. Ένα κύβο ζωμό μοσχαριού, μισό λίτρο νεράκι, καλό να είναι ζεστό, και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει σκεπασμένο για περίπου 2 ώρες, μια μισή ώρα. Ό,τι διάθεσή σου να αλλάξω. Μετά από μία μισή ώρα, Κατερίνα μου, κοίταξε τι εδώ. Ωραίο. Τι ωραίο. Καλά, αφού το τρως και σκέτο, θα το βάλεις μέσα στην πίτα, πάει, το έχουμε φάει. Κοίταξε εδώ τι ωραία έχει καραμελώσει. Καθαρίζουμε για να κλείσουμε την πίτα. Προθερμασμένος ο φούρνος στους 180 βαθμούς στον αέρα, Κατερίνα. 180 αέρας, ωραία. Λοιπόν, θα πάρω εδώ πέρα ένα σκεύος, ένα πυρήμαχο σκεύος στρογγυλό. Με ένα πινέλο θα λείψω τις άκρες του με ελαιόλαδο για να μην μου κολλήσει το φύλλο. Θα αδειάσω μέσα όλο το μοσχάρι μέσα στο πυρήμαχο μου σκεύος. Εδώ πέρα είσαι. Και τώρα, ξαναλέω, 180 βαθμούς ο φούρνος το θερμασμένος. Με το που ανοίξουμε και το φύλλο μας, κοίταξε εδώ, Κατερινάκη, τι θα γίνει τώρα. Παίρνουμε φύλλο σφολιάτας. Έτσι, παίρνουμε και έναν πλάστη. Ανοίγουμε το φύλλο, θα λευρώσω λίγο, που είναι το αλευρί μου. Αλευράκι! Από εκεί, για να είναι... Για να... Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ λίγο αλευράκι. Θα βάλουμε για να με βοηθήσει να ανοίξει ωραία η πιτούλα μου. Κάτσε να το πάω λίγο στην άκρη εδώ πέρα. Σας μιλάω, συνταγή, δοκιμασμένη, δεν θα χάσετε, κάντε το, βγαίνει και ατομικό. Λοιπόν, αλεύρι πάνω στην επιφάνεια της ζύμης και με τον πλάστη, Κατερίνα μου, αρχίζουμε και ανοίγουμε το φύλλο, ούτως ώστε να μπορεί να καλύψει όλη την επιφάνεια της του σκεύους μας, του πυρήμαχου. Εδώ είσαι. Πολύ απλά, πολύ ωραία, πολύ δημιουργικά. Απλά λίγο αλεύρι θα μου βάλετε για να μην σας κολλήσει η πιτούλα. Εδώ. Και εδώ άλλο ένα αλεύρι. Την πίτα μας θα την ψήσουμε για περίπου μισή ώρα, Κατερινιό μου. Και όπως είμαστε εδώ, κοίταξε εδώ τώρα τι έχει να γίνει. Οπ, νανάκια, νανάκια. Απλά τη σκεπάζουμε. Απλά τη σκεπάζουμε, κόβουμε τα περισσευούμενα, αλήφουμε με ένα γκρόκο, μισή ώρα σε 180 και κυρίες και κύριοι. Μισή ώρα σε 180. Μόνο χρώμα θέλουμε να πάρει, γιατί είναι μαγειρεμένο. Αν έχετε χάσει τα υλικά, www.tvopen.gr, καθημερινά όλες οι συνταγές και στο Instagram του Γιώργου Παπάκη, Γιώργο Τσούλη. Θα τα βρείτε όλα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Να τη φτιάξετε, Κατερίνα μου, I love you. Και εγώ σε αγαπώ. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς είστε ηχθείς, εγώ είμαι Τάβρος, εσείς είστε όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε αναλυτικά με τη Βίκη μας πώς θα είναι ο Ιούνιος για εσάς. Παρακαλώ. Ταιριάξαμε, Βικάκη μου, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Είμαι πολύ ωραία. Σήμερα είσαι πολύ ωραία και μου αρέσουν τα μαλλιά σου κάτω. Νιώθω πολύ ωραία. Είσαι και κούκλα. Τα μαλλιά σου τα πιάνεις πάντα. Ας τα κάτω. Τώρα έκατσε. Τι να κάνω. Σε δείχνουν πιο νέα, πιο σεξ. Πολύ ωραία είναι. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη και θέλω να ευχαριστήσω την εφημερίδα Έθνος, ναι, που ανοίγοντας χθες βλέπω την πρώτη γυναίκα που έγινε δήμαρχος στην Ελλάδα. Με τους περισσότερους σταυρούς, το 1951. Δυστυχώς, επειδή ήταν γυναίκα, δεν την άφησαν να αναλάβει τη δημαρχία και ανέλαβε ο δεύτερος επειδή ήταν άνδρας. Αρίστη Παγιατάκη, συγγενής μου. Αλήθεια, τι ωραία. Ευχαριστώ, είμαι πολύ συγκινημένη. Και γυναίκες δεν το βάζουμε κάτω. Πάντα υπάρχει περιθώριο για πρωτιές. Όπως τα λέμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τον κρυό. Με ταχύτητες πιο μεγάλες για τομείς και δραστηριότητες σήμερα και αύριο. Δύο ημέρες που ξεχωρίζουν. Δύο ημέρες που είναι καλές για να κάνετε τις επαφές σας, να συζητήσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε και ακόμα να υπογράψετε συμφωνίες, πάντα με προσοχή, δεδομένου ότι σε αυτή την περίοδο ο Άρης είναι κόντρα, ο Κρόνος είναι κόντρα. Κάπου δηλαδή υπάρχει μια παγίδα, αλλά πέρα από αυτό, σήμερα και αύριο με τη νέα σελήνη που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ζώδιο των διδύμων, έχετε ένα καλό περιθώριο σε όλους τους τομείς. Βεβαίως και στις σχέσεις σας. Για να περάσουμε στον Ταύρο, μπορείτε να δράσετε σε δύο μέτωπα. Ένα μέτωπο, αυτό που δεν φαίνεται. Εκεί λοιπόν τι κάνετε. Συζητάτε, προτείνετε, βλέπετε τι συμφέρει, τι δεν συμφέρει, πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Και βεβαίως μπροστά,
που το μπροστά σημαίνει ότι μπορείτε άνετα να διεκδικήσετε και σε οικονομικά θέματα και σε περιουσιακά και στις σχέσεις σας, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι περισσότερο δική σας και πρέπει να την αξιοποιήσετε με όλους τους τρόπους. Πάμε στους δήμους, με νέα δεδομένα, πιο ανοιχτό ορίζοντα. Νέα σελήνη γίνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή στο ζώδιό σας. Αυτό σημαίνει αποφάσεις, καινοτομίες, πράγματα καινούρια, αλλαγή συμπεριφοράς. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, πρέπει να πούμε ότι στα αισθηματικά, οι γνωριμίες μέσα στη νέα σελήνη δεν είναι και το καλύτερο, γιατί συνήθως είναι αυτό που λέμε σαπουνόφουσκες, μπουρμπουλήθρες, δηλαδή λέγονται πολλά, αλλά μπορεί κάποιος να είναι δεσμευμένος ή ακόμα να μην είναι αποδεσμευμένος και γρήγορα να γίνουν πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν εδώ ένα μέτρο και μία προσοχή σήμερα και αύριο ως προς τα αισθηματικά. Οι δουλειές και όλα αυτά που πάνε καλύτερα στη νέα σελήνη είναι αυτές που χρειάζεται κανείς να αναλάβει πρωτοβουλία και όχι να γυρίσει και να ρωτήσει όλους γύρω-γύρω αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Να περάσουμε και στον καρκίνο. Προεργασία για καινούργιες εξορμήσεις. Προεργασία και σήμερα και αύριο. Είναι οι μέρες λίγο καυτές. Από τη μια μεριά, σε συνεταιρισμούς, σε συνεργασίες, παλιές, καινούργιες, πιθανές, γίνονται συζητήσεις και μετά κάτι αλλάζει και μετά άντε πάλι από την αρχή να το συζητήσουμε. Είναι λίγο μια περίεργη περίοδος, αλλά θα έχετε νέα από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά. Από εκεί θα φανεί τι πράγμα ξεχωρίζει και προς τα πού. Η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική, είναι καλή όμως για να μπορέσετε εκεί που χρειάζεται ακόμα μυστικότητα, επαφές που δεν κοινολογούνται και σε αυτά μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουν λίγο και τα αισθηματικά, παρόλο που σε αυτήν την εβδομάδα και οικονομικά και αισθηματικά είστε λίγο καλύτερα. Να δούμε και το Λέοντα σήμερα και αύριο για τα νέα σχέδια. Δύο ημέρες εξαιρετικά βοηθητικές, δύο ημέρες που σας επιτρέπουν να κινηθείτε καλύτερα, είναι αυτό που λέμε με πιο λιμένα χέρια. Βεβαίως δύο τομείς, ο οικονομικός είναι ο ένας, ο άλλος είναι ο ερωτικός, είναι ακόμα σε μια κατάσταση περίεργη, με σκαμπανεβάσματα στη διάθεση, με συμπεριφορές λίγο που δεν είναι εύκολο να επεξηγηθούν, αλλά αυτό θα αλλάξει μόλις τελειώνει αυτή η εβδομάδα και σε οικονομικό επίπεδο και σε αισθηματικά τα πράγματα θα αρχίσουν να πηγαίνουν καλύτερα. Όμως η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι εξαιρετικές για να πάτε κοντά σε φίλους, να ανακατευτείτε σε συλλόγους, σωματεία, πολιτικά κόμματα, από εδώ, από εκεί. Διεργασίες που μπορεί να δώσουν κάτι καλό, είτε ψυχικό, είτε πνευματικό, είτε υλικό. Να περάσουμε και στην Παρθένο. Μία και μία έμειναν για να μπορέσετε να αναπνεύσετε λίγο, μία και μία, που ακόμα πρέπει να προσέξετε και τις επαφές σας και τα λόγια και τις συμφωνίες και τις υποσχέσεις, υποσχέσεις που σας δίνουν, υποσχέσεις που δίνετε εσείς, υπογραφές συμβολέων και όλα αυτά. Εκεί δηλαδή που είναι έντυπο, έγγραφο, κάρτα, λογαριασμός, απόδειξη, τιμολόγιο και όλα αυτά, είναι καλύτερα να αφήσετε από Τετάρτη και μετά, που το πεδίο θα είναι πιο ανοιχτό και η εικόνα που θα έχετε είναι πιο καθαρή. Και η σημερινή και η αυριανή, σε οικονομικό επίπεδο και αισθηματικό, είναι κάπως βοηθητικές, δεν είναι αρνητικές, αλλά η καθημερινότητα είναι πραγματικά ιδιαίτερα κουραστική σήμερα και αύριο. Να δούμε και το ζυγό, τι ακριβώς μπορούν να κάνουν οι δύο ημέρες αυτές. Πολλά μπορούν να κάνουν αυτές οι δύο ημέρες, γιατί είναι δύο ημέρες βοηθητικές, γιατί μπορείτε να κάνετε καλύτερους συνδυασμούς, μπορείτε να τρέξετε πράγματα και όχι μόνο εντός Ελλάδας, με ξένους, με εξωτερικό, ανταλλαγές, πάντα όμως με τη σκέψη ότι μπορεί πίσω από αυτό που φαίνεται να υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να ερευνήσουμε, γιατί η περίοδος έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, έχει και παγίδες, χρειάζεται λοιπόν όχι μεγάλους ενθουσιασμούς, έτσι να σας καταλαμβάνουν οι ενθουσιασμοί αμέσως, θα το ψάχνετε λίγο περισσότερο. Ωστόσο, και η σημερινή μέρα και η αυριανή πραγματικά είναι εξαιρετικά πιο βοηθητικές συγκριτικά με τις υπόλοιπες αυτής της εβδομάδας. Να περάσουμε και στο Σκορπιό. Λίγη υπομονή ακόμα. Είναι η Τετάρτη που τελίτσες, ανοίγει δρόμο, που δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις, που μπορούν να προχωρήσουν πράγματα πιο απρόσκοπτα. Αλλά και η σημερινή και η αυριανή δεν είναι αρνητικές ημέρες. Μπορείτε να κάνετε καλούς συνδυασμούς και αυτοί οι συνδυασμοί να έχουν να κάνουν περισσότερο με τα οικονομικά και τα διάφορα συμφέροντά σας. Βεβαίως απελευθερώνεστε από πολλά έξοδα ή μπορείτε να βρείτε άκρη για τα οικονομικά αλλά και για τα αισθηματικά από την Κυριακή, από το τέλος της εβδομάδας αυτής και μετά. Σήμερα και αύριο λοιπόν, με πολύ βαβούρα, αλλά ωστόσο και κάτι θετικό.
Να δούμε και τον τοξότη. Δύο είναι, παιδιά, ημέρες. Θα περάσουν. Τι να γίνει. Η σημερινή νέα σελήνη βάζει καινούργια δεδομένα σε συνεργασίες, σε συνεταιρισμούς, επίσης τις σχέσεις με ανταγωνιστές, τι κάνουν οι άλλοι, να δω τι κάνω εγώ και πάει λέγοντας. Δύο ημέρες όμως που ακόμα πρέπει να φυλάξετε τα νότα σας, μη σπέρνετε λόγια, μην υιοθετείτε σχόλια, μην βιάζεστε να υπογράψετε ή να απορρίψετε οτιδήποτε, δώστε προσοχή σε κάρτες λογαριασμού, αποδείξτε τιμολόγια, μεταφορικό μέσα, όλα αυτά όπου βλέπετε ένα έντυπο, ένα έγγραφο, ένα λογαριασμό με προσοχή. Σήμερα και αύριο. Από την Τετάρτη απελευθερώνεστε. Πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζουν να τρέχουν πράγματα και συναντήσεις και απαντήσεις, αν περιμένετε κάποια απάντηση. Και για τις σχέσεις σας όμως, πιστεύω ότι οι μέρες αυτές θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Σε γενικές γραμμές όμως, σε οικονομικά, έτσι και ιδιαίτερα αισθηματικά, δεν είναι αρνητική αυτή η περίοδος μέχρι και το Σάββατο, αυτές οι μέρες μέχρι και το Σάββατο. Αλλά σήμερα και αύριο μπορεί να γίνουν λάθη, αυλεψίες. Έχετε λοιπόν το νου σας. Να περάσουμε και στον εγώ καιρό. Βάλτε τα δυνατά σας σήμερα που σας παίρνει. Και δεν σας παίρνει μόνο σήμερα, σας παίρνει και αύριο. Είναι δύο ημέρες που σας επιτρέπει να είστε περισσότερο εαυτό σας, να διεκδικείτε πράγματα και σε ένα βαθμό να τα καταφέρνετε. Βεβαίως απέναντί σας υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Άρης, ο Κρόνος, ο Πλούτωνας, που σημαίνει τι. Υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να υπερβείτε. Υπάρχει μια επιθυμία που δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί. Γιατί? Γιατί ο χρόνος, γιατί ο άλλος, γιατί λείπει τούτο, γιατί είναι εκείνο. Όμως όλα τα περιφερειακά μπορείτε να τα ψάξετε καλύτερα και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι βοηθητικές και σε οικονομικό επίπεδο, αυτή η εβδομάδα είναι καλύτερη, και σε αισθηματικό. Όλοι. Σήμερα και αύριο λοιπόν. Πολύ ωραία. Και να περάσουμε και στον Ίδροχο. Όλα τώρα και αποφασιστικά, σήμερα και αύριο, είναι οι δικές σας ημέρες. Δεν είναι τόσο πολύ σε οικονομικό επίπεδο, γιατί ακόμα έχει πολλά έξοδα αυτή η εβδομάδα ή δεν έχει τα έσοδα που θέλετε. Και σε ερωτικό μπορεί να υπάρχουν μικρές ενοχλήσεις, παραπονάκια, καπριτσάκια κλπ. Αλλά ωστόσο, για πολλά θέματα, η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι εξαιρετικά πιο βοηθητικές. Συζητήστε, αποφασίστε, υπογράψτε, κάντε πράγματα. Να δούμε και τους ηχθείς. Δύο μόνο έμειναν για να ανοίξει ο δρόμος. Δύο μέρες, η σημερινή και η αυριανή. Πού θα ανοίξει ο δρόμος? Θα αρχίσουν να γίνονται συζητήσεις. Αν ψάχνετε εργασία, να μπορέσετε να τρέξετε πιο πολύ. Σε οικονομικό επίπεδο, να συμφωνήσετε. Όλα αυτά, σήμερα και αύριο, δεν τα κάνετε. Τα ψαρεύετε, τα ψάχνετε, τα ερευνάτε. Από Τετάρτη και μετά βάζετε υπογραφές σε οικονομικά ιδιαίτερα, σε περιουσιακά, οπουδήποτε. Και τρέχουν πράγματα καλύτερα για σας. Και ο διάλογος στα αισθηματικά από Τετάρτη μπορεί να πάει καλύτερα. Η σημερινή νέα σελήνη λέει ότι η βαβούρα και οι υποχρεώσεις, ακόμα και οι αντιμαχίες και όλα αυτά, έχουν να κάνουν με πρόσωπα της οικογένειας. Προσέξτε λοιπόν λίγο περισσότερο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιτάκη μου, και καλό μήνα. Αύριο με τα παιδιά. Τι πες? Αύριο θα πούμε αναλυτικά, μπράβο, ναι, γιατί ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά παιδιά σπίτι σήμερα και μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram και ναι, με ρωτούσαν. Ναι, ναι, ναι. Αύριο αναλυτικά για τις εξετάσεις. Δεν είχαμε λοιπόν πολύ χρόνο σήμερα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι σας δίνω, το ωραιότερο ταξίδι που σας έχουμε δώσει μέχρι στιγμής. Προσέξτε να δείτε πού σας πάμε, απλά με ένα μήνυμα. Σας πάμε λοιπόν ένα μαγευτικό ταξίδι 7 διανυκτερεύσεων για δύο άτομα στο μαγευτικό Μπαλί, παρακαλώ. Σε μία από τις πιο εξασφαλισμένες αναχωρήσεις του Versus για τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο το 2019, σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό θα περάσετε μαγευτικά. Θέλω να σας πω ότι τα Versus Travel φημίζονται εδώ και 25 χρόνια για την παράδοση και την ιστορία που έχουν στα εξωτικά ταξίδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εγγύηση, ποιότητα, φροντίδα και ασφάλεια από αυτή του Versus. Μη χάνετε χρόνο. Θα πάτε στον Μπαλί, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Εσείς διαλέγετε πότε θέλετε. Ιούλιο, Αύγουστο, 14999. Open και ενώ το ονοματεπώνυμο στο 14999, στο καλύτερο ξενοδοχείο, 7 ημέρες, όλα πληρωμένα στο μαγευτικό Μπαλί. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά ερχόμαστε. Πάρα πολλά τηλέφωνα έχουμε κάθε Δευτέρα με τις δικές σας τηλεφωνικές ιστορίες. No, 211-212-2069. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 211-212-2069.
2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Φώναξε πιο δυνατά και βγάλε όλη σου την ένταση. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. 10 και 26 ακριβώς επιστρέψαμε και ήρθε η στιγμή για τις δικές σας τηλεφωνικές ιστορίες. Να καλημερίσω και την Νικόλ που έχει παρέα μας. Καλημέρα, Νικόλ. Καλημέρα, αγάπη μου. Λοιπόν, η Λιλή 27 ετών μόνο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αυτό που είστε τόσο μικρές και έχετε τέτοια προβλήματα. Να σε ακούσω όμως, Λιλή μου. Καλή σου μέρα, καλό μήνα. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, γλυκιά μου. Σ' ακούμε. Ευτυχώς που σας μιλάω σήμερα, γιατί χρειάζομαι μια σχετικά άμεση λύση. Ναι. Είμαι σε μια σχέση εδώ και 4 χρόνια. Είναι η πρώτη, ας πούμε, σοβαρή και μεγάλη σχέση που έχω και που τώρα πλέον θέλω να εξελιχθεί και πιο σοβαρά. Και στο λέω αυτό γιατί στην αρχή δεν την έβλεπα καθόλου στα σοβαρά αυτή τη σχέση. Ο βασικός λόγος που το έκανα ήταν επειδή αυτός ο άνθρωπος, όταν το γνώρισα, ήταν δεσμευμένος με μια γυναίκα που είναι και στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Αυτό όμως πραγματικά δεν παίζει ρόλο και θα καταλάβεις τι εννοώ. Με ποιο, δηλαδή όταν γνωρίζεις οικογενειακό περιβάλλον, ποιο? Θα σας πω. Για συνέχιση. Ο σύντροφός μου είναι τώρα 43 ετών και τον γνώρισα από τα 16 με 17 μου, ως οικογενειακό φίλο μας. Ήταν ανέκαθεν ελεύθερος και οι γονείς μου προσπαθούσαν να του γνωρίσουν κάποια κοπέλα, αλλά ποτέ δεν γινόταν. Εγώ όμως από την πρώτη στιγμή τον είχα ρωτευτεί. Τότε εκείνος ήταν περίπου 31. Όμως είμαι πολύ μικρή για να τολμήσω να το δείξω και μάλιστα από τη στιγμή που ήταν φίλος της οικογένειας. Όμως περνώντας λίγα χρόνια κατάλαβα ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Κατάλαβα χωρίς ωστόσο ποτέ να έχω αποδείξεις ότι αυτός ο άντρας είχε σχέση με τη μητέρα μου. Είχαν γίνει 3-4 σκηνικά που με έκανα να το καταλάβω και που δεν έχει νόημα να σας τα αναλύσω. Ο μπαμπάς σου, ο πατέρας σου υπάρχει στη ζωή μας, είπες. Ναι. Βεβαίως. Ήταν εραστής της. Μην τη διακόπτουμε λίγο για να ολοκληρώσει. Έλα, Λίλη μου. Το σημαντικό τότε για μένα ήταν ότι θα μπορούσα να τον διεκδικήσω αφού πλέον δεν έβλεπα ανήθικο το να τον έχω ερωτευτεί. Η σχέση μας άρχισε όταν ένα βράδυ, όπως και πολλά άλλωστε στο παρελθόν, εκείνος είχε μείνει στο σπίτι μας. Ο πατέρας μου έλειπε με τη δουλειά του στην Κρήτη και ήταν αυτός με τη μητέρα μου. Όταν γύρισα σπίτι από μία έξοδο, είχα πιει και κάτι παραπάνω, τον βρήκα να κοιμάται, όπως και άλλες φορές, στο δωμάτιο του μεγάλου μου αδερφού, που τότε σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, Κατερίνα μου, με δική μου προτροπή, κάναμε έρωτα. Αυτό ήταν. Από τότε κάναμε έρωτα σχεδόν συνέχεια. Αλλά δεν λέγαμε σε κανέναν τίποτα. Ναι, το κότισε το μυστικό, ναι. Δεν ήξερε κανείς για τη σχέση και κυρίως οι γονείς μου. Εκείνος δεν ήθελε να το μάθουν, παρά το ότι είμαι γυναίκα και όχι κοριτσάκι, γιατί δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί, όπως μου έλεγε, και υποστήριζε ότι ο πατέρας μου θα θύμωνε μαζί του. Εγώ από την αρχή πίστευα ότι το πρόβλημα είναι η μητέρα μου και η σχέση που είχα καταλάβει ότι έχουν. Δεν τολμούσα όμως ποτέ να τον ρωτήσω ευθέως αν συμβαίνει κάτι με τη μάνα μου. Από την άλλη, ο ίδιος δεν με άφηνε ούτε στη μάνα μου να πω κάτι. Όταν του έλεγα ότι έτσι μπορεί, εκείνη να μιλήσει στον πατέρα και να το φέρει μαλακά. Ηρέμησε λίγο, γιατί είσαι λίγο αγχωμένη. Ναι, αρκετά. Ωραία. Γιατί λίγο μας μπερδεύεις. Συνέχισε, λίγο ήρεμα, μην αγχώνεσαι, δεν σε βλέπουμε, ναι. Απλά σε ακούμε. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα εκείνος μου έλεγε πάντα να προσέχω, μην καταλάβει κάτι κυρίως η μάνα μου και όχι ο πατέρας μου. Μάλιστα. Και? Όσο γινόταν αυτό, τόσο εγώ λύσαγα, γιατί ένιωθα ότι ανταγωνίζομαι τη μάνα μου την ίδια. Να μην σας τα πολυλογώ, αυτά τα 4 χρόνια, ό,τι κάνω μαζί του, ακόμη και ένα Σαββατοκύριακο,
κρυφά γίνεται για να μην καταλάβει κανείς. Μέχρι τρεις μήνες περίπου έκανα κάτι που πίστευα ότι θα με βοηθήσει να ζήσω επιτέλους τη σχέση μου. Άρχισα να στέλνω στον πατέρα μου μηνύματα από άγνωστο αριθμό. Ναι. Λέγοντάς του να προσέχει αυτόν που βάζει σπίτι του και τη σχέση του με τη μάνα μου. Στο τρίτο μήνυμα, ο πατέρας μου είπε ψέματα ότι θα φύγει και δεν έφυγε. Ποιος θα φύγει, παιδάκι μου, ο πατέρας σου ή ο εραστής? Ο πατέρας μου να φύγει για ταξίδι. Ναι. Αλλά δεν έφυγε. Α, για να τσακώσει τη μητέρα σου. Για συνέχισε. Ακριβώς. Τους παρακολούθησε και τους είδε να πηγαίνουν μαζί στο σπίτι του. Ναι. Παραλίγο να τους πιάσει. Ναι. Έγινε μεγάλος καυγάς. Ωραία. Και η μάνα μου τα μπάλωσε. Όμως ο πατέρας μου, επειδή πλέον είχε την υποψία έντονα, ήθελε να κόψουμε κάθε επαφή. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό εμένα θα με σκότωνε. Γιατί δεν το είχα σκεφτεί σαν ενδεχόμενο? Έτσι, Κατερίνα μου, έπιασα τη μητέρα μου και της είπα να ρίξει όλη την ευθύνη πάνω μου. Ότι δηλαδή εκείνη ήξερε ότι εγώ έχω σχέση και έκανα παρέα με τον σύντροφό μου για να με καλύπτει. Μάλιστα. Εσύ δεν το έκανες ουσιαστικά όμως για να καλύψεις τη μητέρα σου, το έκανες για να τον έχεις κοντά σου. Συνέχισε. Ακριβώς. Ναι. Της είπα ότι ξέρω για τη σχέση της, αλλά και πάλι το αρνήθηκε. Ωραία. Όμως έκανε αυτό που τους είπα. Το θέμα μου τώρα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μεν μαζί μου και όλα καλά με τον πατέρα μου, αλλά δεν ξέρω αν συνεχίζει τη σχέση του με τη μητέρα Μάλιστα. μου. Μάλιστα, και... Γι' αυτό νομίζω ότι για να τον απομακρύνω από κοντά της, πρέπει να σοβαρέψει η σχέση μας και για να γίνει αυτό, προσπαθώ να μείνω και έγκυος, ώστε να παντρευτούμε και να τον αποτραβήξω μετά το γάμο από εκείνη. Ωραία. Αυτή είναι η ιστορία. Πώς λέτε να κινηθώ? Έχετε κάποια άλλη ιδέα? Μας πήρες να σου πούμε πώς να μείνεις έγκυος. Εύκολο είναι. Πάνω, τι ακριβώς άλλο θα μπορούσα να κάνω? Α, εγώ έχω σκεφτεί αυτό. Ωραία. Λοιπόν, για να καταλάβουμε. Εσύ αυτή τη στιγμή τα έχεις με τον εραστή της μητέρας σου, που δεν είσαι 100% σίγουρη, έχεις όλα τα ντοκουμέντα ότι είναι εραστής της μητέρας σου, γιατί η μητέρα σου και αυτός το αρνούνται κατηγορηματικά. Καλά τα λέω? Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία. Έχεις βάλει στο κόλπο και τον πατέρα σου, είπες ότι και καλά είναι δικιά σου σχέση. Εσύ λοιπόν, ο πατέρας σου την αποδέχτηκε αυτή τη σχέση, εσύ όμως ακόμα και τώρα που είσαι μαζί του, πιστεύεις ότι ακόμα βλέπει τη μητέρα σου. Άρα, θες ύπουλα να μείνεις έγκυος, να τον απομακρύνεις. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Γιατί έχουμε πολλές γραμμές για την ακρίβεια με όλα αυτά που μας έχεις πει. Δημήτρη μου, ποια είναι η πρώτη κυρία? Λοιπόν, είναι από Βέρεια η κυρία Ελένη. Και θέλει να σου μιλήσει. Να την ακούσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ιστορία σου είναι λίγο σοκαριστική. Κυρία Ελένη μου, καλή σας ημέρα, καλημέρα και στη Βέρεια. Καλημέρα. Αυτό που έχω να πω στην κοπέλα, έχω σοκαριστεί με αυτά και που εμείς ακούω. Είναι άρρωστο όλο αυτό. Και το χειρότερο είναι ότι είναι μια νέα κοπέλα που αντί να τα αφήσει όλα αυτά πίσω της, όλο αυτό το περιβάλλον και όλη αυτή την άσχημη σχέση με τη μαμά, πρέπει να είχε... Είναι φοβερός ανταγωνισμός, σε σημείο δηλαδή τρέλας. Να κοιτάξει τη ζωή της, να κοιτάξει μπροστά, εγκαταλείποντας και αυτόν τον άνθρωπο, γιατί υπάρχει μια τεράστια ανησυχότητα από πλευράς του, δεν το βλέπει. Να γυρίσει την πλάτη σε όλο αυτό το βρώμικο πράγμα και να κοιτάξει τη ζωή της. Αυτό έχω να τη συμβουλεύσω. Λίλη, ακούς τι σου λέει η κυρία Ελένη? Ναι, ακούω, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον θέλω. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ. Καταρχήν είναι ελεύθερος. Οπότε γιατί να μπλέξει με τη μητέρα μου? 43, και αυτό το θεώρησα πολύ φυσιολογικό να μπλέξει με εμένα. Καλά, και εγώ φίλε τον Μπράντλεϊ Κούπερ, αλλά είπατε πρέπει με την Ειρήνα Σάικ. Τι σημαίνει η αγάπη μου? Κοπέλα μου, τον θέλεις γιατί νιώθεις ότι θα έχεις ένα τρόπαιο και μια επιβεβαίωση παίρνοντάς τον από τη μητέρα σου, ότι εσύ είσαι καλύτερη από τη μαμά. Μα δεν το ήξερα εγώ ότι τα είχε με τη μητέρα μου εξ αρχής. Μας είπες ότι το υποψιαζόσουνα. Μας το είπες αυτό από την αρχή. Πολύ λίγο όμως στην αρχή, αλλά το θέμα ότι επιβεβαιώθηκα μετά. Αυτό είναι το άσχημο. Κορίτσι μου, μην ξοδεύεις χρόνο και θεά ουσία ασχολούμενη με το πώς θα τον αποσπάσει από τη μαμά. Σωστά. Είναι τρελά άρρωστο όλο μία αυτό το πράγμα. Μία ερώτηση να σου κάνω κι εγώ, γιατί συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Ελένη που έχει πάρει από τη Βέρεια. Εσύ
Πώς νιώθεις ηθικά όταν θες να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει έρωτα και με τη μητέρα σου? Δηλαδή, με δεν σε αηδιάζει δηλαδή αυτή η σκέψη? Θεωρώ, εντάξει, ήταν ένα λάθος, ήταν κάποια λάθος κίνησή του. Συν της άλλης είναι συνέχεια μαζί μου, δηλαδή θέλει, μου έχει δείξει και μου έχει πει. Ρε κορίτσι μου, μιλάμε για μία σχέση. Η μητέρα σου πόσα χρόνια υποθετικά τον έχει εραστεί? Ήσουν 31 και έμπαινε μες στο σπίτι σας. Και ο κύριος τώρα είναι 43. Ναι, μπορεί να είναι και όντως. Μπορεί να είναι 15 χρόνια. Μπορεί λιγότερα. Μπορεί να είναι κυρία λιγότερα. Ελένη, μία συμβουλή να δώσετε, γιατί έχω πάρα πολλές κυρίες περιμένουν στη γραμμή. Σας ακούμε. Αυτό. Το συντομότερο, να απομακρυνθεί από αυτό το περιβάλλον, να κοιτάξει τη ζωή της. Έχει κάθε σωστά δικαίωμα να βρει έναν άνθρωπο ελεύθερο και να ξεκινήσει μια όμορφη σχέση. Και ακόμη να συνεχίσει να κάνει οικογένεια. Όχι να μείνει έγκυος από αυτό το. Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελένη μου. Καλό μήνα και στη Βέρεια. Λοιπόν, η Άννα από Περιστέρι μου, πες Δημήτρη, είναι στη γραμμή μας. 31 ετών, είστε κοντά στην ηλικία. Καλημέρα, Άννα μου. Καλό μήνα. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Σ' ακούμε, γλυκιά μου. Εμένα η γνώμη μου είναι η εξής για τη Λίλη. Ότι αν θέλει να συνεχίσει να είναι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, καλό θα είναι να μιλήσει στη μητέρα της, να εξηγήσει και να της πει ότι τα γνωρίζει. Πρόσεχε, μια παρένθεση, της τα έχει πει αυτά και τα αρνείται η μητέρα της. Όχι, να της πει ότι τα γνωρίζει όλα αυτά και ότι τον έχει ερωτευτεί και ότι καλό θα είναι ή να το τερματίσουν ή θα κάτσει να τα πει όλο στον πατέρα της. Διαφορετικά. Μου τα αρνήθηκε όμως η μητέρα. Η μητέρα μου τα αρνήθηκε όλα. Ναι, αλλά εσύ αυτό που λες το σύνορα είναι ότι νιώθεις πράγματα για αυτόν και ότι τον αγαπάς. Άραγε ναι, λοιπόν θέλεις να το διεκδικήσεις. Τι πρέπει να κάνεις συγκεκριμένη φάση? Πρέπει λοιπόν να μιλήσεις τη μάνα σου ξεκάθαρα, να της πεις ότι το γνωρίζεις, ότι στο έχει πει και ο ίδιος και τον έχεις ερωτευτεί. Εάν η μαμά σου δεν το καταλάβει, τότε θα την απειλήσεις και θα της πεις ότι θα τα πεις όλο στον πατέρα σου. Αν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο και αισθάνεσαι και εσύ πράγματα γι' αυτόν. Κυρία Άννα, ναι, επειδή είστε και μικρή κι εσείς, εγώ θεωρώ ότι αυτή η μάνα, αυτό το κορίτσι δεν φταίει. Βλέπει και έχει καταλάβει μία μάνα που 11 χρόνια πήγαινε με αυτόν τον άνθρωπο στο σπίτι τους μέσα κτλ. Δηλαδή, ποιο είναι το πρότυπο το δικό της? Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η μάνα θα κάνει πίσω για το παιδί της? Δύο λεπτά. Είμαστε 100% σίγουροι, Λιλή μου, ότι η μητέρα σου είχε όντως ερωτική σχέση με αυτόν, ή έχεις και έτσι το πίσω μέρος του μυαλού σου ένα ποσοστό? Όχι, όχι. Είχε τύχει αρκετές φορές. Είσαι σίγουρη? Είχα δει. Ναι, ναι, ναι. Κοιμόταν στο σπίτι μας, τους είχα δει αρκετές φορές μαζί. Αλλά και για να την απειλήσει. Δεν είναι σωστό τη μάνα της. Ούτε αυτό είναι σωστό. Γιατί αυτό που κάνει δεν είπε να την απειλήσει. Η κυρία Ελένη δεν είπε να την απειλήσει. Η κυρία Άννα δεν είπε να την απειλήσει. Είπε ουσιαστικά να της το ξεκαθαρίσει. Άννα μου, μία συμβουλή, γιατί έχω κι άλλη κυρία περιμένει στη γραμμή. Δύο συμβουλές έχω να δώσω. Ωραία. Γιατί θα να πω εξ αρχής, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα έτσι. Ή θα κάτσει να μιλήσει στη μαμά της και θα της πει ακριβώς ό,τι είπα προλίγου. Ή να ξεκόψει εντελώς και να προχωρήσει με κάποιον άλλον τη ζωή της. Γιατί και να προχωρήσει με εκείνον, όπως είπε και η Λίλη προηγουμένως, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να συνεχίζει να βλέπει τη μαμά της πολύ. Να τη βλέπει δηλαδή μυστικά και εκείνη να μην πάρει ποτέ τίποτα χαμπάρι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σήμερα. Η κυρία Γεωργία από Αθήνα, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κυρία Γεωργία μου. Σας ακούμε. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα να πω στην κυρία Λίλη, έχω κι εγώ μία κόρη στην ηλικία της, mm-hmm, και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η κυρία Λίλη ενεργεί και σκέπτεται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να της πω ότι δεν πρέπει να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μαμά, εραστής της μαμάς, μπαμπάς, εγώ θέλω, εγώ πρέπει να το κάνω αυτό γιατί εμένα με ικανοποιεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να ενημερώσει τη μητέρα της ότι αυτό που κάνει η μητέρα της δεν είναι καλό και το καταλαβαίνει και η ίδια θα πρέπει να τη δει κάποιος ειδικός. Να μιλήσει για να καταλάβει πού βαδίζει το παιδί. Διότι έτσι μόνο του ένα παιδί 27 χρονών με το θέλω και πρέπει εγώ να κάνω αυτό και να γίνει όλο αυτό το μακελιό στην οικογένεια, διότι θα πρέπει να σκεφτεί το κορίτσι αυτό ότι αυτός ο κύριος
που κάνει όλο αυτό το πράγμα να τα έχει με τη μητέρα. Να προσπαθεί να κερδίσει την κόρη. Η κόρη να βάζει τώρα στο νου της τι ραδιουργίες πρέπει να κάνει για να κατακτήσει αυτό τον κύριο. Είναι ανήθικος ο ίδιος. Είναι συγγνώμη, δυνατόν εγώ πρέπει να μιλήσω με κάποιον ειδικό. Να προχωράει. Ναι, σε σένα μιλάει, Λίλη μου. Πρέπει να σκεφτεί. Κυρία Γεωργία μου, σας ακούει. Να τις μιλήσει. Κυρία Γεωργία μου, σας ακούει, σας ακούει. Εγώ πρέπει να μιλήσω με κάποιον ειδικό ή η μητέρα μου πρέπει να μιλήσει με κάποιον ειδικό. Εσύ, κορίτσι μου, γιατί εσύ έχεις ένα πρόβλημα που θέλεις τον εραστή της μητέρας σου και προσπαθείς να βρεις τρόπους να τον κατακτήσεις για να τον αποσπάσεις από τη μητέρα σου. Τι θα κερδίσεις. Πάλι η ζωή σας θα γίνει χάλια. Το πρόβλημα το έχει η μητέρα μου. Δεν πρόκειται να διορθωθεί. Εγώ είμαι ελεύθερη. Και οι τρεις το έχετε το πρόβλημα. Ελεύθερη, αλλά έχεις μια μάνα, κορίτσι μου, είναι οικογένεια. Δεν παρατάμε μια ζωή έτσι και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η μάνα μου έχει τον πατέρα της. Η μάνα τον άντρα της, έχεις μπερδέψει. Ναι, τον πατέρα μου, τον άντρα της. Ωραία, έχει τον άντρα της. Αυτό όμως είναι σωστό. Δεν είσαστε ενωμένη οικογένεια. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Βλέπεις εσύ ότι η μητέρα σου κάνει ένα λάθος. Απατάει τον παπά σου. Είναι δυνατόν εσύ να προσπαθείς να κατακτήσεις αυτόν τον άνθρωπο? Εντάξει, ο κυρία Γεωργία, να σας πω κάτι όμως και το κορίτσι, οι μαμάδες, είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας. Δηλαδή, αυτό ότι αν εγώ πάρω ένα σκουπίδι και το πετάξω το παράθυρο, θα το κάνει και η κόρη μου. Okay. Δεν φταίει, δηλαδή μην επιτίθεστε στο κορίτσι μόνο. Όχι, όχι, φταίει. Παιδιά, αυτή τη στιγμή μας έχει πάρει εδώ η Λιλή, δεν έχει πάρει η μητέρα τη. Και αυτά που λέει η Λιλή είναι φυσιολογικά. Εγώ προσπαθώ να πω στην κοπέλα ότι και η μητέρα και ο εραστής της μητέρας κάνουν λάθη και το βλέπει το κορίτσι. Τους ενημερώνει και απομακρύνεται να δει τι θα κάνει στη ζωή της, όχι να μπει και να κάνει χειρότερα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, καλό ήταν να ενημερώσει τη μητέρα της ότι θα ενημερώσει και τον πατέρα της, όχι να σκέπτεται πώς θα της τον πάρει. Να σκέπτεται πώς θα φύγει αυτός ο άνθρωπος από την οικογένεια. Και πώς θα ξαναγίνουν οι οικογένειες αν θέλουν. Όχι να κάθεται. Είναι δυνατόν να έχει μέλλον αυτό το κορίτσι με αυτόν τον άνθρωπο? Όχι, βέβαια. Μετά από μία διαλυμή. Είναι αυτός ο άνθρωπος σωστός που μπήκε μέσα στην οικογένεια και πότε με τη μάνα, πότε με την κόρη? Σωστά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή εδώ ξεφεύγουμε πλέον από... Όχι, δεν μιλάω για ηθική. Ούτε σύριαλ. Αυτά θα βγουν στο μέλλον στο παιδί. Να σας πω κάτι. Η σχέση θα γίνει μόλις πάρει την εκδίκηση. Μετά τι θα γίνει? Ό,τι έκανε στη μάνα της, τίποτα δεν θα γίνει. Θα γίνει ένα μηδέν, ένα λίγο κενό. Ένα κενό και μετά η ζωή κατεστραμμένη όλων. Αν είναι έξυπνη και μορφωμένη κυρία κοπέλα... Κυρία Γεωργία, κάτι θέλει να πει, Λίλη, να την ακούσουμε. Έλα, Λίλη μου. Να την ακούσουμε. Ναι, ναι, θα ήθελα λίγο να πω ότι ο μπαμπάς μου, από τη στιγμή που έχει αποδεχτεί αυτή τη σχέση... Ναι. Και το θεώρησε σαν φυσιολογικό, να πούμε, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Ωραία, εσύ τι θέλεις τότε στο τριό, φύγε. Δεν θα ήθελα όμως να χωρίσει ο μπαμπάς μου με τη μαμά μου. Γι' αυτό λοιπόν, θέλω εγώ να το μαντριστώ, να τον πάρω στον άνθρωπο. Αυτό έχει θέλω έτσι κι αλλιώς. Αυτό έχει τη γυναίκα του και τη μητέρα του. Όχι, δικιά μου δηλαδή, έχει αποδεχτεί. Τη δικιά μου. Τι δουλειά έχει στη μέση. Από μακρύν σου, φύγε από εκεί πέρα. Ας τους να τα βρούνε μόνοι τους. Τη δικιά μου σχέση έχει αποδεχτεί, όχι τη μητέρα μου. Λοιπόν, συγγνώμη, όχι τη δικιά τη. Προσπαθώ να μην ευχαριστούμε πολύ του, την κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω πολλές γραμμές, γι' αυτό πρέπει να σας κλείσω. Είναι η κυρία Σταβούλα, η άλλη κυρία μου είπε. Ξεχνάω κι εγώ, μην νομίζεις, δεν. Καλά, δεν είναι. Σταβούλα μου την είπε. Όχι, μου τη λέει σε ένα λευτερόλεπτο, θα την ξεχνάω στο επόμενο. Κυρία Σταβούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλό μήνα. Επίσης να είστε καλά, χαρούμενες και ευτυχισμένες όλες. Να είστε καλά. Σας ακούμε κι εμείς και η Λιλή. Λιλή μου, επειδή παρακολουθώ καθημερινά την εκπομπή σας, αγάπη μου, γιατί όταν έγινε ένας άντρας μέσα σε μια οικογένεια, είτε είναι μάνα με κόρη, είτε είναι αδερφή με αδερφή, αυτός ο άνθρωπος είναι δυνατόν να μπορεί να είναι σωστός και να μπει μέσα στην οικογένειά σου? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτούς τους ανθρώπους τους διώχνουμε 100 μέτρα μακριά. Να κάνεις εσύ με αυτόν τον άνθρωπο τι, τη στιγμή που ξέρεις ότι κοιμήθηκε με τη μητέρα σου. Αντί να πιάσεις τη μητέρα σου και να της πεις «Μαμά, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σωστός για σένα, γιατί την έπεσε και σε μένα». Εσύ τι κάνεις, αγάπη μου? Σας ακούει, Λιλή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος να είναι μαζί σου, γιατί θα φύγει και από σένα. Μπορεί να έχετε και κάποιο δίσο και αυτό που λέτε, αλλά ήμουν πάρα πολύ μικρή, το γνώρισα, ήμουν 16-17. Οπότε κόλλησα από τότε μαζί, τον έλειπα συνέχεια μέσα στο σπίτι. Ναι, τώρα είσαι 27 όμως. Αλλά στα 16-17, ναι, στα 16-17 ήσουν ένα παιδί. Που ένα παιδί μπορεί να ενθουσιάζεται από κάποιον μεγαλύτερο άντρα.
Αυτός ο άντρας όμως εκμεταλλεύτηκε την ηλικία σου. Το έχεις καταλάβει. Εκμεταλλεύτηκε την ηλικία σου. Χαλάς μία οικογένεια, μαμά, μπαμπά. Ωραία. Κυρία Σταυρούλα μου, μία συμβουλή. Μία συμβουλή στην Λιλή, παρακαλώ να δώσετε. Φύγε, καρδούλα μου. Δεν πρόκειται να μείνεις ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αυτός θα το ξανακάνει και με την ξαδέρφη και με άλλο άτομο οποιοδήποτε. Μάλιστα. Φύγε μακριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σταυρούλα. Να καλημερίσω την επόμενη κυρία. Είναι η κυρία Ελένη, 50 ετών, από Εκάλυπέρνη. Καλημέρα, κυρία Ελένη μου. Τι κάνετε? Κυρία Ελένη, χαμηλώστε την τηλεόρασή σας να με ακούτε μόνο από το ακουστικό σας. Κυρία Ελένη. Ναι, σας ακούω. Ωραία, και εμείς σας ακούμε. Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό, μητέρα και κόρη, να έχει τον ίδιο, τον παλιάνθρωπο, είναι αιμομιξία. Δυο αδερφές να έχουν τον ίδιο είναι αιμομιξία. Και δεν πάει τίποτε καλά. Τίποτε καλά. Γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή? Για να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κρατάμε τους νόμους του Θεού. Λιλί μου, ακούς σου λέει η κυρία Ελένη. Ακούω, ακούω, αλλά να όμως το, από να το κάνουν πέρα από το σπίτι τους και η κοπέλα αυτή είναι πολύ μικρή. Εγώ είμαι 20 χρόνια χωρίς σύζυγο. Το σύζυγό μου τον παντρεύτηκα αγνή. Και τώρα ποτέ δεν γνώρισα κανέναν. Μου ήρθαν πολλά προξενιά γιατί, τέλος πάντων, να μην πω γιατί. Γιατί μπορεί να με γνωρίσουν από τη φωνή. Λοιπόν, καμία κοπέλα να μην έχει τον άνδρα της αδερφής της, τον άνδρα της μητέρας της. Αυτά είναι μονικτίες. Μεγάλη γουρσουζιά. Λιλή δεν τα λέω εγώ, να πάνε σε έναν σωστό ιερέα. Γιατί ζούμε? Γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή να το μάθουνε? Να αγωνιστούμε. Δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ. Κακό, πολύ κακό. Πορνεία, μοιχεία, κανείς δεν θα εισέρθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ίδιος ο Θεός. Τι συμβουλή δίνετε, κυρία Ελένη μου, στη Λιλή? Να φύγει από αυτόν και να το πει ότι θα το πει στον πατέρα της. Να μην ξαναπατήσει, αυτός είναι παλιάνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελένη μου. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, Λιλή μου, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ακόμα και οι κυρίες που είπαν κάποια πράγματα που μπορεί να σου φάνηκαν λίγο πιο έντονα, έχουν απόλυτο δίκιο. Ναι. Φύγε από αυτή την ιστορία όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Και αν θες και την άποψή μας, μίλαμε έναν ειδικό. Γιατί στη σχέση σου με τη μαμά σου. Μου είναι δύσκολο, το καταλαβαίνετε αυτό. Έτσι. Όχι, αγάπη μου, σε ένα ψυχολόγο σου είναι δύσκολο να πας. Να πας ένα ψυχολόγο, να σε βοηθήσει, γιατί υπάρχουν θέματα και σχέση με τη μαμά σου που το καταλαβαίνουμε κι εμείς που δεν είμαστε γιατροί. Και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, έχω και κόρη, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή έχω χάσει τον μπούσουλα όμως. Άντρες δεν υπάρχουν. Δηλαδή, πυρί μάνα και τη κόρη. Χρόνια μόνη τη, ε. Και είναι η γλυκίτα τι ήταν. Ναι. Λοιπόν, διαφημίσεις και ερχόμαστε λίγα λεπτά με τα δικά σας διλήμματα. Σε λίγο, ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε μια αποκλειστική συνέντευξη αποκαλύπτει για πρώτη φορά λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής. Πού ξέρεις ότι δεν είμαι ερωτευμένος? Θα το λέω συνέχεια. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές, έχουν ξεκινήσει? Όχι, τώρα δεν είναι να περάσουν τις τάξεις. Ωραία. Για γυμνάσιο. Να το πω, παιδιά, λίγιο. Καλή επιτυχία, με ψυχραιμία, ηρεμία, αισιοδοξία και όλα θα πάνε περίφημα γιατί ξέρω ότι διαβάζετε πολύ. Και εγώ διαβάζω, εντάξει, πείτε μου και εμένα καλή επιτυχία. Γιατί εσύ που δίνεις? Δασκάλα Πιλάτες. Ο καθένας με τη βιόλα του, πραγματικά. Πάμε στο δίλημα της Νέλη. Λοιπόν, είμαι η Νέλη και έχω ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Εγώ είμαι μόνη μου και ζω με το γιο μου.
Δεν έχω κάτι άλλο στη ζωή μου. Πριν λίγο καιρό, μου την έπεισε ο γιος μιας γειτόνισσας, ένα παιδί με το οποίο έχουμε μεγαλώσει σχεδόν μαζί και δεν πίστευα ότι νιώθει κάτι για εμένα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο ίδιος μου αποκάλυψε ότι είμαστε μαζί επειδή τον πιέζει η μάνα του. Του έχει βάλει σαν όρο να με παντρευτεί, ώστε να του αφήσει την περιουσία της. Τι να κάνω, να δεχτώ να κάνουμε το ζευγάρι για να πάρουμε τα λεφτά, ή να αρνηθώ γιατί δεν θέλω να κοροϊδέψω τη μάνα του. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Αχ, είσαι η Νέλη. Δεν παίζω καθόλου. Μάλιστα. Αλλά θέλουμε τη γνώμη στο συγκεκριμένο δίλημα. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε, γιατί είναι λίγο περίεργη η ιστορία. Ναι, μεν τη φλερτάρει και μαθαίνει μετά ότι όλα αυτά είναι ένα κόλπο μόνο και μόνο για την περιουσία. Παρακαλώ. Ήσουν που είσαι. Ναι. Απόγυμνες. Τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά. Ετοιμάζομαι να πάω γυμναστήριο. Ωραία, να πας. Να σου πω, το έχω έτοιμο. Θα το πάω. Σιγά ρε μάνα, με σκοτώσεις. Έλα, θα το πας στην κυρία Αγγελική. Πότε? Τώρα που θα φεύγεις, περνάς, τσουκ τσουκ, απέναντι μένει, χτυπάς. Τι λες ρε μάνα τώρα, αφού σου είπα εγώ να πάω γυμναστήριο, θα το πάω μετά. Έχω δουλειές, Αργύρι μου, εσύ θα το πας. Και να σου πω, ποιος έχει πληρώσει το γυμναστήριο αυτό το μήνα? Ποιος το έχει πληρώσει? Η κυρία Αγγελική απέναντι, μη μου κάνεις εμένα ότι δεν ξέρεις. Γιατί αν δεν ήτανε, δεν θα πήγαινες. Προχώρα, γαϊδούρι. Καλά ρε μάνα. Έφυγες. Αχ, Νέλη μου, να είσαι καλά, κοριτσάκι μου. Ευτυχώς, γιατί αν περίμενα από το γιο μου. Τι λες, κυρία Αγγελική μου, τώρα σιγά το πράγμα που κάνω. Για όνομα του Θεού. Καλά. Άστε λίγο να πούμε μια κουβεντούλα, γιατί δεν μπορώ. Νιώθω πολύ άσχημα. Έλα βρε, κυρία Αγγελική μου, σιγά θα σκουπίσω, θα σφουγγαρίσω μετά. Θα σκουπίσεις, θα σφουγγαρίσεις, αλλά να πούμε μια κουβέντα. Γιατί ξέρεις πως έχω. Σαν κόρη μου, να το πούμε, σαν παιδί μου. Έτσι όπως με φροντίζεις, πραγματικά νιώθω να σε έχω σαν παιδί μου. Κι εγώ σε αγαπώ πολύ, κυρία Αγγελική μου, και το ξέρεις, σαν μάνα μου σε έχω. Είσαι πολύ γλυκό πλάσμα. Ευτυχώς που έχω σένα στο όπα. Αν περίμενα από το γιο μου, ξέρεις τους άντρες. Καταπιάνονται με τη δουλειά, δεν νοιάζονται για τίποτα άλλο. Ο κόσμος γκρεμίζεται αυτή το βιολί τους. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν και άντρες που βοηθάνε στο σπίτι, που ενδιαφέρονται. Όχι ότι το παιδάκι σου είναι κακό παιδί. Δεν λέω αυτό, όχι. Απλώς έχει πάρα πολλές δουλειές και δεν προλαβαίνει, μωρέ. Αχ, αγάπη μου, η μάνα γιατί τα προλαβαίνει όλα, τα παιδιά δεν προλαβαίνουν τίποτα. Θα έρθει και η ώρα του, όταν παντρευτεί με το καλό και κάνει παιδιά, θα τα καταλάβει και ο ίδιος. Αν περιμένει να παντρευτεί με τα μυαλά που κουβαλάει, ας. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Να σου πω, θέλεις να πάω να μας ψήσω δύο καφεδάκια? Άντε, κούκλο μου. Άντε, και τελειώνεις λίγο τις δουλειές. Εντάξει, κυρία Αγγελική μου. Ναι, βέβαια, το κατανοώ αυτό που λέτε, δεν διαφωνώ καθόλου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φυσικά και εγώ την ίδια γνώμη έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενημερώσατε. Δεν το γνώριζα. Ναι. Κατά τα άλλα, δεν το ξέρω. Είναι καλό παιδί το παιδάκι μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστώ και πάλι. Τι να πω, συγγνώμη. Ναι, αλίμονο. Γεια σας. Γεια σας. Μάνα με τους 9 σου γιους. Έχεις μαγειρέψει κάτι να φάμε, γιατί γύρισα και πεινάω. Τι έπαθες? Δεν θα φας. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο. Ή άμα θες, θα φας την κατσαρόλα στο κεφάλι. Καλά ρε, γιατί δεν πηγαίνεις στα αγγλικά? Εγώ για ποιο λόγο πληρώνω το φροντιστήριο? Εγώ. Δεν πηγαίνω εγώ στα αγγλικά. Ρώτα μου, ό,τι θες να σου απαντήσω. Αφού πηγαίνω ρε μάνα, ποιος τα λέει αυτά? Ναι, how do you do. Ο καθηγητής των αγγλικών σου με πήρε τηλέφωνο, το καταλαβαίνεις. Μου έπεσαν τα μούτρα, δεν ήξερα τι να του πω του ανθρώπου. Μου είπε ότι έχεις να πατήσεις πάνω από 3 εβδομάδες. Ρε σε Αργύρι, είσαι σοβαρός? Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Ξέρεις πόσο έχουμε δυσκολευτεί δηλαδή για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να πηγαίνεις αγγλικά? Ρε μάνα, 25 χρονών είμαι.
Με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου, ρε μάνα, παιδί με να πηγαίνω στα φροντιστήρια να κάθομαι στα θαλανία. Μαζί με τα πιτσιρίκια. Το ότι είσαι 25 χρονών και ότι δεν έχεις πάρει το lower, αυτό δεν σε ταράζει καθόλου. Το ότι σε κοροϊδεύουν οι φίλοι σου. Τώρα, αγόρι μου, βρήκα λεφτά. Τώρα μπορούμε οικονομικά. Τώρα βρήκες λεφτά. Ναι! Αν δεν χώριζες τον πατέρα μου όμως, θα είχες λεφτά προπολού για να το πάρω εγώ το πτυχίο. Τον είδα τον πατέρα σου. Σκοτώνεται να ενδιαφέρεται και να στέλνει λεφτά τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, μη μου τα γυρνά σε μένα, μη μου γυρίσει το μυαλό. Πήγαινε μέσα, διάβασε και κανονικά στο φροντιστήριο και θα παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο να ρωτάω. Ναι, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η Νέλη μεγαλώνει μόνη της το γιο της και υπάρχει μία βοήθεια οικονομική από τη γειτόνισσα, η οποία τώρα της λέει ότι σε έχω μεγαλώσει σαν κόρη μου. Βέβαια και η Νέλη την προσέχει, τη σολαταρίζει και πολύ καλά. Αλλά δεν παίρνει λεφτά σαν υπάλληλο. Όχι, δεν βοηθάει. Απλά είδαμε εδώ ότι της λέει και λέει στο γιο της ότι τα ευρώ, τέλος πάντων, τα λεφτά για το γυμναστήριο τα έδωσε η κυρία Νέλη. Δηλαδή πρέπει να τη βοηθάει και οικονομικά σε ό,τι χρειάζεται. Μπορώ να δίνει ρευστό για το καθημερινό καθάρισμα. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Γιατί η κυρία Νέλη έχει ένα γιο. Τον οποίο γιο, η γειτόνισσα της κυρίας Νέλης έχει ένα γιο. Τον οποίο γιο θα προξενέψει την Νέλη. Αλλά έχει ένα ύπουλο σχέδιο στο μυαλό της. Παρακαλώ. Έτσι που λες, κυρία Αγγελική μου, πάρα πολύ ανησυχώ. Τι θα κάνω με αυτόν τον Αργύρη? Αφού είναι καλό παιδί, κοριτσάκι μου, μη καίνεις έτσι. Τα ξέρεις τα παιδιά, και αγόρια και κορίτσια, τα ίδια είναι. Ιδιαίτερα τα αγόρια που νιώθουν ότι γίνανε άντρες και ότι τα ξέρουν όλα και ότι μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους, κάνουν το κεφαλιού τους. Δε σου λίγα προχθές για το γιο μου. Ναι. Καλός, χρυσός και άγιος, νοικοκύρης, εξαιρετικός, δημιουργικός. Το κεφαλιού το κάνει. Άντε ρε μάνα μου, λέει, όλα τα ξέρεις εσύ. Α, έτσι σου λέει και σένα. Ναι. Και σε μένα τα ίδια. Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι άσχημα, γιατί έχω και όλο το βάρος της ευθύνης μόνη μου, επειδή τον μεγάλωσα μόνη μου. Άρα δεν έκανα κάτι εγώ σωστά. Εγώ δεν έκανα καλή δουλειά με το παιδί. Νέλη μου γλυκιά, έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ είμαι εδώ και σε βλέπω τόσα χρόνια. Βλέπω τι έκανες και πώς θυσίες έκανες για να μεγαλώσει το παιδί σου. Βλέπω ότι δεν ξανά φτιάξεις τη ζωή σου για να είσαι αφοσιωμένη κοντά του. Ναι, αλλά έχω τύψεις. Να μην έχεις τύψεις. Είσαι μια πάρα πολύ καλή μάνα. Τα έχεις κάνει, όπως βλέπω και εγώ σαν γυναίκα πιο μεγάλη από σένα, ότι τα έχεις κάνει πολύ καλά. Και είσαι εξαιρετική. Μακάρι να είχα μια κόρη σαν και σένα. Αχ, κυρία Αγγελική μου, με συγκινείς με αυτά που μου λες. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω πολύ και το παιδί σου το αγαπάω και είναι καλό παιδί και πιστεύω ότι θα προοδεύσει και θα πάει καλά. Απλά λίγο πεισμόνι, λίγο εντάξει, νιώθηκε την έλλειψη του πατέρα και αυτό του είναι ανασταλτικό, δεν το δείχνει, αλλά καλά μέσα του σκίζεται λιγάκι. Καλά που μου δίνεις κουράγιο εσύ, ευτυχώς. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Η μία να βοηθάει την άλλη, είμαστε μάνες και πρέπει να προσέχουμε. Αχ, κοριτσάκι μου, ας πιούμε λίγο καφεδάκι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μπορώ να το ανεχτώ από το παιδί μου. Ποιο δεν μπορείς, ρε μάνα, να ανεχτείς? Με θυμήθηκες τώρα να έρθεις να πάρεις τα κλειδιά του σπιτιού του εξωγικού για να πας με τη φιλενάδα σου. Ναι. Τι κάνω, δεν μου κάνεις ένα τηλεφώνημα. Ζω, πέθανα, τι γίνεται, δεν σε νοιάζει. Κάθε πότε δεν θα σε παίρνω, ρε μάνα. Κοίταξε, και δεν είναι απλή φιλενάδα μου. Έτσι, είναι κάτι πιο επίσημο. Το είδα, κάθε φορά τα ίδια. Άσε με, καημένε, δεν μπορώ. Δεν σε μπορώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι λες τώρα, δεν βάζεις. Δεν βάζω. Λοιπόν, θα μου δώσεις τα κλειδιά του εξωγικού του. Όχι. Τι όχι, τι σου ζητάω, καμιά τρομερή χάρη. Σιγά με την καθεμία που μαζέψα, την βάζω και στο σπίτι. Όχι, δεν είναι καθεμία, την πάω σοβαρά. Θα στη γνωρίσω κάποια στιγμή την κοπελέλα, άσε με τώρα. Όταν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια, θα σου δώσω τα κλειδιά. Δεν μπορώ, με αυτόν τον καημό θα πάω. Τι σκοπό εγώ να κάνω, λοιπόν, θα τα δώσεις τα κλειδιά ή δεν θα τα δώσεις? Όχι. Τι να σου πω, ρε μάνα, άσε με, άσε με. Και μην ξαναπατήσεις. Κοριτσάκι μου, ήρθε προχθές και δικός μου ο γιος, άλλος αυτός. Τι σου έκανε, κυρία Αγγελική μου? Ήρθε να μου ζητήσει κλειδιά για να πάει μια άλλη στο εξοχικό. Ανεύθυνος, αγάπη μου, ανεύθυνος.
Δεν θέλει να παντρευτεί. Και μου αρέσει που σου λέγα εγώ προχθές θα δικάμουμε το γιο μου τελικά τα παιδιά σε όποια ηλικία και να είναι. Και 200 ίδια είναι. Έλα, μη στεναχωριέσαι, μην κάνεις έτσι. Και τι του τα έδωσε τελικά. Όχι. Πρέπει να γίνει εκεί μου, γιατί το κάνεις έτσι το παιδί. Γεια σου, μάνα. Γεια σου, Νέλη, τι κάνεις. Γεια σου, Κυριακό. Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Πώς αυτό, πώς σε μία εβδομάδα μας ήρθες δύο φορές. Πώς ήρθα δύο φορές, είπα να σε επισκεφτώ, ρε, μάνα, να τα πούμε κιόλας. Κάτι μαγειρεύεις. Όχι, όχι, θα να σου πω κάτι. Ναι, φεύγω εγώ να σας αφήσω. Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε μετά, κυρία Αγγελική. Ναι, ναι, Νέλη μου, άντε ψυχή μου, στα καλά. Να σε καλά, γεια σου, Νέλη, χάρηκα. Για πες μου. Μάνα, έλα να τα πούμε λιγάκι, να σου πω κάτι. Καθιστώ. Καθιστώ, έτσι. Κάτι... Δεν μ' αρέσει. Πρέπει να το πάρεις λίγο σοβαρά, έτσι. Σοβαρά τα παίρνω εγώ, εσύ δεν τα παίρνεις σοβαρά. Κοίταξε να δεις, ήρθα να σου μιλήσω για εκείνο το οικόπεδο στη Χαλκιδική. Ναι. Τι θα γίνει. Μια χαρά στα γέρα. Μόνο του κέριμο και δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Να το πουλήσουμε, να πάρουμε κανένα φράγκο, να φτιάξουμε λίγο κάποια πράγματα. Αγόρι μου, το οικόπεδο δεν το πουλάμε. Το οικόπεδο είναι του κόπου μου και μένει εκεί πέρα. Ναι, ρε, μανά, άσε να ξεφύγουμε λίγο από τον νίκη, να πάρουμε κανένα διαμερισματάκι. Η γη δεν έχασε ποτέ. Τα διαμερίσματα πέφτουν. Ωραία, μάνα. Να πάρουμε κανένα διαμέρισμα, να βολευτούμε. Τι, σ' αρέσει τώρα που πληρώνεις νίκη. Για μένα μην ασχολείσαι, τον εαυτό σου να κοιτάς. Δούλεψε όπως δούλεψα και αγόρασε. Άστα αυτά τώρα. Λοιπόν, αφού κάποια στιγμή θα μου το γράψεις που θα μου το γράψεις. Δεν μου το γράφεις τώρα, να τελειώνουμε. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Βλέπουμε ότι η σχέση τους είναι λίγο περίεργη, μάνας και γιου. Κακή, ναι. Ναι, και ο γιος είναι μόνο με το μόνο από τον γιο. Είναι και τσακπίνης αυτός, ναι. Τι είπες? Πρέπει να είναι και τσακπίνης ο γιος. Δεν τη χειρίζεται πολύ ωραία όμως τη μαμά του. Ναι, δηλαδή πηγαίνει όποτε τη θυμάται, όποτε την έχει ανάγκη. Δεν την παίρνει τηλέφωνα, δεν είναι δίπλα. Όταν είναι για κάποια χάρη. Δύο φορές εμφανίστηκε όσο εμείς είδαμε το δίλημα. Τη μία φορά για να ζητήσει τα κλειδιά για το εξοχικό και τη δεύτερη φορά για να πουλήσει το οικόπεδο στη Χαλκιδική. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε μέχρι στιγμής, καμία κοπέλα από αυτές που είχε ο γιος μέχρι στιγμής δεν έκρινε η μαμά του. Βέβαια, οι Ελληνίδες μάδες δεν έκριναν και κανέναν. Καμία. Δεν του αρέσει καμία. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε μαζί. Προφανώς θέλει την Έλλη, διότι την Έλλη την έχει μάθει, την αγαπάει, ξέρει ότι ο γιος θα περνάει καλά. Είναι νοικοκύρα. Είναι νοικοκυρά. Αλλού. Είναι νοικοκυρά, ξέρει ότι θα τον φροντίζει. Ναι. Κάτι τέτοιο. Από την άλλη, τώρα για να είμαστε έτοιμοι, και εγώ σαν μαμά, δεν είναι σωστό να του πει ότι ή σου γράφω την. Ή μάλλον παντρεύεσαι την Έλλη και σου γράφω την περιουσία, γιατί υποθέτω ότι αυτό θα πρέπει πάει παρακάτω. Το δίλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Τι να κάνει. Να δεχτεί να κάνουμε το ζευγάρι, να κάνει το ζευγάρι για να πάρουν τα λεφτά. Ή να αρνηθεί γιατί δεν θέλει να κοροϊδέψει την κυρία Αγγελική που είναι η μαμά του. Παπά και διλήμματα με δύο μη και λατινικούς χαρακτήρες. Αυτή είναι η σελίδα μας στο Instagram. Και μέσω Insta Story επιλέγετε τι να κάνει. Να δεχτεί ή να μην δεχτεί. Για πάμε να δούμε τη συνέχεια. Κυρία Αγγελική. Τι κάνεις, αγόρι μου. Όλα καλά. Σας έφερα, μου βάλε κάποια φαγητά η μάνα μου, κάνα δυο φρούτα. Αχ, πώς με προσέχετε. Τι μάνα έχεις, αγόρι μου. Την καλύτερη. Περίμενε να σου φέρω ένα άδειο. Ναι. Ναι. Κάτσε να σε δω ένα λεπτά. Καλά, βιάζομαι, να τα πούμε μια... Κάτσε να μου πεις και τα νέα σου. Τα νέα μου. Ναι, πώς πάνε τα μαθήματα. Καλά, τα ίδια, δε. Τσουλάνε, τσουλάνε. Μανούλα. Η Μανούλα, τι η Μανούλα. Καλά, σπίτι. Καλά, σπίτι. Συγγνώμη που ρωτάω, αλλά την αγαπάω και νοιάζομαι. Έχει κάποια σχέση αυτό τον καιρό. Τώρα, κύριε Γελική, τι με ρωτάτε εμένα να σας πω τώρα. Δεν είναι... Εντάξει, το λέω από αγάπη και συγγνώμη που ρωτάω. Ναι. Ξέρεις ότι δεν είμαι τρεσής. Θέλω να τη δω να είναι χαρούμενη. Ναι. Εντάξει. Δεν έχει κάποιον. Εγώ βέβαια της λέω να κάνει, μια σχέση. Τα κύτταρα μόνη της, ελεύθερη γυναίκα, μικρή. Καλά κάνεις. Είσαι παιδί έξυπνο και τη σκέφτεσαι, την αγαπάς. Εντάξει, αλλά η μάνα μου είναι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Τα ίδια πράγματα. Ψυχή μου, θα μου επιτρέψει ωστόσο να πιεις έναν καφέ με τους φίλους σου. Όχι, τώρα εντάξει, δεν είναι. Έλα, κάτι έτσι. Καλά, αφού επιμένετε. Άντε, πήγαινε. Το μπολάκι. Ναι, άντε ψυχή μου, στα καλά. Να μου φιλήσει τη Μανούλα. Έγινε. Γεια σας, χάρηκα. Γεια σου, αγόρι μου.
Λοιπόν, Κυριάκο, σε κάλεσα εδώ για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα σχετικά με την περιουσία. Πολύ ωραία, την περιουσία. Λέγε, Ρωμάνα. Θέλω να είμαι καθαρή και τίμια απέναντί σου. Σωστά. Η περιουσία μου θα γραφτεί όλη σε ίδρυμα. Τι λες, Ρωμάνα, τώρα πλάκα μου κάνεις. Έχουμε τόσες ανάγκες, τόσες υποχρεώσεις. Με δουλεύεις τώρα. Τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις δούλεψα να τις βγάλεις πέρα. Η περιουσία μου θα γραφτεί σε ίδρυμα εκτός εάν. Εκτός εάν παντρευτείς, γιέ μου. Να παντρευτώ. Εντάξει, με τη Χριστίνα το έχουμε προχωρήσει. Έχουμε μια σοβαρή σχέση. Αλλά τι να παντρευτώ, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε γελάσανε. Δεν εννοώ τη Χριστίνα. Την Έλλη εννοώ. Την Έλλη. Αυτή είναι η γυναίκα, για σπίτι. Τι δουλειά έχω να παντρευτώ την Έλλη, ρε μάνα. Γνωριζόμαστε, αλλά όχι σε σημείο να προχωρήσουμε δηλαδή και σε τέτοια σχέση μεταξύ μας. Λοιπόν, εγώ στην Έλλη χρωστάω πολλά. Η Νέλη με έχει σαν μάνα της. Αυτή μου μαγειρεύει. Αυτή μου καθαρίζει. Αυτή θα πάει να μου ψωνίσει. Αυτή θα πάει στο φαρμακείο αν χρειαστώ κάτι. Αυτή σηκώνει τηλέφωνο να δει τι κάνω, κάτι το οποίο δεν κάνεις εσύ, έτσι. Ναι, ρε μάνα, αλλά δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να προχωρήσω με την Έλλη. Επιπλέον, είναι μία τίμια γυναίκα και γυναίκα για σπίτι. Αυτή θα σε προσέξει. Κι έτσι, αν κλείσω τα μάτια μου, θα είμαι ήσυχη ότι είσαι στα χέρια μιας καλής νοικοκυράς. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό με την Έλλη για αυτούς τους λόγους που μου λες, ρε μάνα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, με τη λογική μου, όλα αυτά από υποχρέωση, δηλαδή να παντρευτώ εγώ την Έλλη. Δεν σου είπα μόνο από υποχρέωση, είπα εγώ έχω υποχρέωση. Για εσένα όμως θα είναι μία κυρία. Όχι, μάνα, δεν γίνεται. Ξέχασε το, δεν υπάρχει περίπτωση. Μην με εκβιάζει, δηλαδή, να παντρευτώ την Έλλη. Δεν σε εκβιάζω, απλά τοποθετούμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στα χέρια σου είναι η απόφαση. Θέλω τη γνώμη σας. Όπω, δεν είναι ωραίο αυτό τώρα από τον εκβιάζει. Δεν είναι ωραίο το εκβιάζει. Είναι εκβιασμός καταρχήν. Τώρα, είναι, γιατί είπε στο τέλος ότι εγώ τοποθετήθηκα ουσιαστικά. Ναι. Είπα τη γνώμη μου. Δεν είναι έτσι, είναι εκβιασμός, παιδιά, αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά προφανώς και αυτή έχει δει πάρα πολλά. Και σου λέει ότι ναι, θέλω ο γιος μου να έχει μια γυναίκα η οποία είναι αξιόλογη, να αποκατασταθεί. Ναι. Μια καλή κοπέλα. Μην του πει ότι να βρει την Έλλη. Το χειρίζεται λίγο λάθος η Ελισσαβήτη. Αν θέλει, θα μπορούσε να αφήσει και ένα μέρος της περιουσίας της στην Έλλη. Φυσικά. Αλλά εκείνη θέλει να είναι και ο γιος της καλά, αλλά χωρίς τον έχει ρωτήσει. Να νιώθει. Το κάνουμε αυτό οι μαμάδες. Και εγώ δηλαδή τώρα κοιτάω ένα κοριτσάκι, λέω τι ωραίο. Αλλά εσύ είναι ο γιος, είναι νόσο, όλο αυτό είναι παράλογο. Είναι, αλλά και αυτή η μάνα παράλογο. Έχει πολλά χρόνια έτσι ακόμα. Έτσι ξεκινάει ο παραλογισμός, να ξέρεις, της μάνας. Αχ, τι να τραβήξει το παιδάκι. Το αγόρι το λυπάμαι τις πολύ κάποιες. Ναι, καλέ, πολύ καλό. Θα το βρω την καλύτερη εγώ. Την καλύτερη τα βρει η μανούλα. Τι έχουν πάθουν οι νύφες, Παναγία μου. Μάλιστα, παπάκι διλήμματα με δύο μη και λατινικούς χαρακτήρες. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ συγκεκριμένο το δίλημα. Τι να κάνει η Νέλη, γιατί η Νέλη μας έχει στείλει το email. Να δεχτεί να κάνει το ζευγάρι για να πάρουν τα λεφτά ή να αρνηθεί γιατί δεν θέλει να την κοροϊδέψει. Για πάμε να δούμε τη συνέχεια. Έλα, βρε Κυριάκο. Πέρασε. Μου κάνει πολύ εντύπωση βέβαια. Δεν σε περίμενα. Δεν με περίμενες. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα από μένα τον τελευταίο καιρό. Όχι, αλλά μη στέκεσαι έτσι. Ξέρεις. Να, περίμενε, θέλεις να σου φτιάξω ένα καφεδάκι? Όχι, όχι, Νέλη μου, κάτσε να μιλήσουμε. Σε βλέπω χαρούμενο. Καταρχήν από όταν σε βλέπω το τελευταίο καιρό, βλέπω όλο και κάτι καλύτερο πάνω σε σένα. Τι, εσένα? Ναι, προσέχεις τον εαυτό σου, βλέπω. Μ' αρέσεις, έτσι, τα μαλλιά σου, το ντύσιμό σου, γενικά. Έχω τον τελευταίο καιρό εντυπωσιαστεί από σένα. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Προσπαθώ, βρε Κυριάκο, κοίταξε λίγο, γιατί κάθε φορά έτσι είμαι και να πεις ότι είμαι κάποια γυναίκα που προσέχω ιδιαίτερα, όχι. Εκτός από ψυχολογία σου, κάτι πρέπει να σου πηγαίνει καλύτερα. Δηλαδή σε βλέπω πιο ευχάριστη, πιο ζεστή μαζί μου. Κυριάκο, συμβαίνει κάτι που την πέφτεις? Στην πέφτω. Ενδιαφέρομαι. Είσαι ένα πολύ καλό κορίτσι και όμορφη κοπέλα, βέβαια. Και γιατί όχι. Ωραία. Στην πέφτω. Πώς το παίρνεις έτσι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό, δεν είναι αντιλέγω, αλλά άσε τα σάπια σε μένα. Πες λοιπόν τι συμβαίνει, για ποιο λόγο ήρθες. Άσε το χεράκι. Κάτσε. Έλα ρε Κυριάκο, τώρα μεταξύ μας ήρθες έτσι ξαφνικά. Ωραία, και σου αρέσει. Να είμαστε εξηγημένοι, άκου να δεις. Άιντε, μπράβο. Νέλη μου, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι με έχει φέρει η μάνα μου σε ένα σημείο που με έχει πιέσει, με έχει στριμώξει πάρα πολύ. Έχω ανάγκη την περιουσία. Και με πιέζει στο ότι για να μου γράψει την περιουσία, που κανονικά είναι ο καιρός να μου τη γράψει, θα γίνει μόνο άμα της παρουσιάσω εσένα για νύφη. Εμένα. Ναι. Εμένα συγκεκριμένα. Εσένα εκτιμά, σε συμπαθεί, είναι εξατρελαμένη μαζί σου. Μου λέει διάφορα, ότι την εξυπηρετείς, ότι της έχει σταθεί, ότι σε
Σε έχει για ό,τι καλύτερο για μένα, τέλος πάντων. Βρε, και εγώ για σαν μάνα μου την έχω την κυρία Κυλική. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά. Πώς της ήρθε, δεν μπορώ να καταλάβω. Και τι θέλεις τώρα από μένα, τι να κάνω. Κοίταξε να δεις, και εσύ δεν θα βγεις χαμένη. Θα ήθελα να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και θα συμφωνήσουμε εκτός από το ότι θα σου δώσω κάποια χρήματα, εφόσον μου γράψει η μάνα μου την περιουσία. Συν το οικόπεδο στη Χαλκιδική, ξέρω ότι σου αρέσει και σαν μέρος και γενικά σου χρειάζεται. Είναι πολύ βασικό αυτό για σένα. Mm. Πώς θα το έβλεπες δηλαδή. Δεν είναι κάτι τελείως αδιάφορο να το πάρεις έτσι. Και που ξέρεις, μπορεί και να μας βγει μεταξύ μας. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να δεχτώ την πρόταση του Κυριάκου γιατί έχω ανάγκη τα χρήματα και να παίξω θέατρο, ή να αρνηθώ γιατί δεν θέλω να κοροϊδέψω την κυρία Αγγελική, γιατί με έχει στηρίξει. Ναι. Κανονικά τη αξίζει να το κάνουν. Ναι. Αλλά επειδή έχει φερθεί καλά η κυρία Αγγελική ουσιαστικά, δεν πρέπει να τη το κάνουν. Παπάκι διλήμματα με δύο μη και λατινικούς χαρακτήρες. Τι να κάνει λοιπόν, δέχεται ή δεν δέχεται. Εγώ θα πάω πολύ με το ήθος και θα πω να μην δεχτεί. Να μην δεχτεί. Γιατί έχει φερθεί πολύ ωραία η κυρία Αγγελική και δεν αξίζει να την κοροϊδεύει. Το ίδιο πιστεύω να και μην εγώ. Δεχτεί, το ίδιο. Δεν είναι σωστό. Να μην δεχτεί λοιπόν ψηφίζουμε εμείς. Και ναι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, το 69% συμφωνεί μαζί μας και μόνο το 31% λέει να δεχτεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται όταν η Νέλη δεν δέχεται την πρόταση που της κάνει ο γιος της κυρίας Αγγελικής. Παρακαλώ. Οπα, κοίταξε. Κυριάκο μου, αυτά τα πράγματα που λες δεν είναι ούτε αστεία, ούτε παιχνίδια, ούτε γίνονται έτσι απλά. Μου λες να παίξουμε ένα θέατρο, όχι για ένα χρονικό διάστημα, και να κοροϊδέψουμε ποιον, την κυρία Αγγελική, που εγώ την έχω καλύτερα από μάνα μου. Ορισμένα πράγματα είναι με τις συνθήκες πώς γίνονται. Δεν υπάρχει άλλη λύση, Νέλη μου. Τι να σου πω. Το ξέρω ότι είναι ακραίο αυτό που σου ζητάω, αλλά από την άλλη μεριά είμαι κι εγώ στιμωγμένος και δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή. Ναι, μα είναι ρε. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, να παντρευτούμε ή να παίξουμε το ζευγάρι για. Όχι, Κυριάκο. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Δεν ταιριάζουν στο χαρακτήρα μου. Το ξέρω. Ξέρεις ότι σε εκτιμώ. Σίγουρα, και εγώ σε εκτιμώ, Νέλη μου, αλλά ξέρεις πόσο απελπισμένος είμαι για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Θα σου ζητήσω κάτι τέτοιο δηλαδή να κάνουμε, έτσι. Βρε, καταλαβαίνω, αλίμονο. Ωραία. Κοίταξε, αυτό που μπορώ να κάνω όμως, ναι, είναι να προσπαθήσω τουλάχιστον να μεταπίσω τη μαμά σου. Αν μπορέσω. Δεν θα μπορέσεις. Θα προσπαθήσω, ρε παιδί μου, έστω. Και εγώ έχω κάνει ό,τι μπορώ τα πάντα, ό,τι θες της έχω πει, δεν αλλάζει τα μυαλά της. Αυτή θέλει να παντρευτώ και συγκεκριμένα με σένα. Τέλος πάντων. Κάτσε να πάω να φτιάξω δύο καφεδάκια, να πούμε και τα νέα μας. Μια και ήρθες. Γλυκό. Ναι, ναι, γλυκό όπως πάντα. Αυτό το κάστρο, σε αυτό το σπίτι πίσω που είναι ένα κάστρο στο πλάνο. Χριστίνη, είναι για μπορεί παιδάκια να με τρελάνει. Δεν ξέρω. Όλοι το σπίτι, το τελευταίο γύρισμα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μου πάτε πουθενά. Σε λίγα λεπτά ερχόμαστε με τα gossip της ημέρας και όλα αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο και είναι πάρα πολλά. Μην κάνετε zapping. Ερχόμαστε. Σε λίγο. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε μια αποκλειστική συνέντευξη αποκαλύπτει για πρώτη φορά λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής. Πού ξέρεις ότι δεν είμαι ερωτευμένος. Τηλεθεατές, επιστρέψαμε και θα πάμε σε ένα πολύ στενάχωρο θέμα που μας απασχολεί από την Παρασκευή. Θα πάμε στον ξαφνικό θάνατο του Πάνου Ζάρλα, του νικητή του Power of Love, μετά από σύγκρουση στην λεωφόρο Συγκρού με την μηχανή του. Και έχουμε ένα βίντεο στην κατοχή μας, το οποίο ρίχνει φως στο πώς έγινε το τροχαίο. Θέλω να πάμε να το δούμε και κορίτσια έχει το όλο το ρεπορτάζ. Για να το δούμε, παρακαλώ. Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο φέρνει εκπομπή μας στο φως της δημοσιότητας από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που αφαίρεσε τη ζωή από τον πρώην νικητή του Power of Love, Πάνο Ζάρλα, τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Είναι ακριβώς η στιγμή που ο Πάνος έχει χάσει τον έλεγχο της μηχανής του και βρίσκεται στην άσφαλτο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Για δεκάδες μέτρα και όσο οι αυτόπτες μάρτυρες μέσα από το αυτοκίνητό τους μαγνητοσκοπούν το σημείο του ατυχήματος, αντικρίζουμε διασκορπισμένα κομμάτια από τη μηχανή, αποκαλύπτοντας έτσι την σφοδρότητα της σύγκρουσης. Το δελτίο του Open έφερε στο φως της δημοσιότητας και ακόμα ένα βίντεο, στο οποίο διακρίνει κανείς την πορεία των διερχόμενων οχημάτων τη στιγμή του μοιραίου τροχαίου. Όσοι κινούνταν στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Συγκρού στο ύψος απέναντι από το Ωνάσιο, πατούν φρένο και στρίβουν απότομα δεξιά, προκειμένου να αποφύγουν την μηχανή και τον ίδιο τον Πάνο Ζάρλα, που κοίταται νεκρό στην άσφαλτο. Ένα ακόμα βίντεο με την πορεία της μηχανής του 28χρονου εξασφάλισε και το One Channel, όπου φαίνεται ξεκάθαρο πως κινείται η μηχανή του Πάνου Ζάρλα μέχρι τη στιγμή που έχασε τον έλεγχό της, χτυπώντας με μεγάλη δύναμη στις προστατευτικές μπάρες. Λίγο πριν το δυστύχημα, ο Πάνος διασκέδαζε με φίλους και συγγενείς για τα γενέθλιά του, όπου έκλεινε τα 28 του χρόνια. Σαν ηρωνία φαντάζει η τούρτα του σε μαύρο χρώμα, όπου πάνω είχε αποτυπωμένη την αγαπημένη του μηχανή, που τελικά ήταν και αυτή που τον σκότωσε. Συντετριμένη η μητέρα του Στέλλα Νικολάου το πρωί του Σαββάτου ανέρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία με το γιο της από την βραδιά των γενεθλίων του, που έμελε να είναι και η τελευταία. Μου έκανες μία από τις δικές μας αγκαλιές, την τελευταία. Αυτές που χανόμουν μέσα της και έμοιαζα κοριτσάκι. Από την άλλη, ο πατέρας του Πάνου, Λάζαρος Ζάρλας, έγραψε: «Γιέ μου, θα είσαι το χαμόγελό μου πάντα. Ήσουν φως, έμεινε σκοτάδι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Μόνο ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που σε αγάπησαν». Οι συμπαίκτες του στο Power of Love, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν, γέμισαν τα social media με συγκινητικά μηνύματα για τον 28χρονο και τον ξαφνικό χαμό του. Ξεχωριστή όμως ήταν η ανάρτηση της πρώην συντρόφου του, Στέλλας Μιζεράκη. «Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, να μην γινόταν ποτέ αυτό. Δεν θα σε ξεχνούσα ποτέ, ό,τι και να γίνει, γιατί έχουμε ζήσει τόσα μαζί. Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου, θα φοβάμαι σε χάσω ξαφνικά», μου έλεγες. «Αυτό ήταν το τραγούδι μας. Και τελικά, έτσι ξαφνικά έφυγες. Είσαι ο άγγελός μας». «Σου πω ένα συγγνώμη για αυτές τις μέρες που ήμουν λίγο περίεργα. Ήμουν λίγο απότομος μαζί σου. Και επειδή έβλεπα ότι στεναχωριόσουν και δεν θέλω να στεναχωριέσαι». Ο Παναγιώτης Θεόφιλος, πρώην συμπαίκτης του στο reality αγάπης και στενός φίλος του Πάνου, μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή μας. «Εγώ όταν το έμαθα, τον πήρα τηλέφωνο κατευθείαν για να δω αν όντως ισχύει για να το σηκώσει. Και δεν το σήκωσε ποτέ. Ήταν μετά... να πάμε μαζί με τον Πάνο στο πάρτι. Δεν ξέρω, θα πηγαίναμε και μαζί και με τη μηχανή. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί όσες φορές τον είχα δει με τον Πάνο με τη μηχανή, ήταν πάντα με ένα κράνο στο φορεμένο». Από την άλλη, η Τζούλια Καραγιάννη μιλάει για πρώτη φορά στην εκπομπή μας και περιγράφει τις στιγμές που έζησε στο νοσοκομείο μετά τον θάνατο του Πάνου. «Όταν δεν είδα τη σωρό του Πάνου, έπασα σοκ. Ο Πάνος ήταν ένα παιδί που όλη την ώρα σε έκανε να γελάς, ήταν χαρούμενος. Πάντα προσπαθούσε δηλαδή τους άλλους να τους κάνει να είναι καλά, να περνάνε όμορφα. Η Στέλλα είναι σε άθλια κατάσταση, κλαίει συνέχεια, είναι χωρισμένη, η μαμά του πολύ φυσικά. Είναι λογικό». Ο Πάνος θα κηδευτεί την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στη Μυτιλίνη, όπου και μεγάλωσε. Ενώ η οικογένεια, αντί στεφάνων, ζητάει να κατατεθούν χρήματα για την εγχείρηση ενός μικρού κοριτσιού, αφού όπως αναφέρουν, ο Πάνος λάτρευε τα παιδιά. «Πολύ στενάχωρο. Καλό παράδεισο. Τι να πω πραγματικά, και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Μας έχει αφήσει όλους άφωνους αυτή η ιστορία. Νικόλου μου, ήσουν προσωπική φίλη με τον Πάνο και σε βλέπουμε τόση ώρα έχει συγκινηθεί. Και την Παρασκευή που έγινε γνωστό, μας έλεγες πόσο καλό και γλυκό παιδί είναι». «Πολύ καλό παιδί, βοηθούσε τους πάντες». Πώς γνωριζόσταν? Γνωριζόμασταν από το χορό. Ο Πάνος χόρευε πάρα πολύ ωραία. Και το φωνάζαμε και στα Bachelor, μας έκανε. Ξέρεις, άμα παντρευόταν μια φίλη, ερχόταν και χόρευε. Αλήθεια? Ναι, ήταν φοβερός αυτό. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και μετά συμμετείχα και στο Σκάσε και Κολύμπα που ήταν. Ναι, που το παρουσίαζε. Ναι, ναι.
δεν μπορούσε να πει κακιά κουβέντα για τον Πάνο. Παιδιά, και βοηθούσε τους πάντες. Ναι. Το άλλο που με συγκλώνησε, επειδή βλέπουμε παράλληλα τα πλάνα και πλάνα από το δελτίο μας είδαμε, μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς περνούσαν αυτοκίνητα αμέσως μετά το μοιραίο συμβάν και δεν σταματούσε κανείς. Τώρα, μπορεί να με την ταχύτητα που δεν καταλάβει τι έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Καταρχάς, χαρακτηριστικό είναι μετά τη στροφή. Παιδιά, να πούμε, είναι το χαρακτηριστικό καταρχάς να πούμε πως φαίνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης. Πάντως από τα ντοκουμέντα, συγγνώμη, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει εμπλακεί άλλο αυτοκίνητο. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από το περισσότερο υλικό που έχουν εξετάσει αρχές από τις κάμερες που ήταν στη λεωφόρο Συγκρού και από διάφορα καταστήματα της περιοχής. Να πούμε δύο πράγματα που στεκόμαστε. Το πρώτο πράγμα είναι ότι φαίνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς η λεωφόρο Συγκρού φαίνεται σαν να είναι πόλεμη ζώνη. Πεταμένα παντού πράγματα, ακάδι, πράγματα από τη μηχανή, αντικείμενα. Και επίσης το δεύτερο συγκλονιστικό είναι που το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι οι διερχόμενοι οδηγοί που αναπτύσσουν μια συγκεκριμένη ταχύτητα εκείνη την ώρα για να αποφύγουν να χτυπήσουν τα πράγματα ή ακόμα και τον Πάνο που είναι πεταπεσμένο στο δρόμο, στρίβουν απότομα δεξιά για να αποφύγουν το οτιδήποτε να κουμπίσουν και να πέσουν πάνω. Θέλω να ξαναπάμε λίγο στην Νικόλ, γιατί θέλω να μας πεις κάποια πράγματα για τον Πάνο. Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν πίνει. Φοράει πάντα το κράνος. Κοιτάξτε, δεν έχουν βγει ακόμη τοξικολογικές. Εντάξει, είχε και γενέθλια εκείνη τη μέρα. Μπορεί να είχε πιει και λίγο παραπάνω, αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν φόρεσε το κράνος, ενώ το φόραγε. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, σου είπα το λόγο, γιατί ακόμα δεν έχουν βγει τοξικολογικές. Θέλω να μείνουμε στο ποιος ήταν ο Πάνος και τι θυμάσαι από τον Πάνο. Λοιπόν, ήταν ένα πρότυπο της νεολαίας, πάρα πολύ καλό παιδί. Και δεν το λέω τώρα επειδή έφυγε, ήταν ένα καλό παιδί. Δεν έλεγε κακία για κανέναν άνθρωπο. Βοηθούσε ό,τι πρόβλημα είχες, θα σε βοηθούσε. Ήταν πολύ του αθλητισμού, έκανε το ποδήλατό του το πρωί. Πολλές φορές τον είχα πετύχει στον Πειραιά όταν είχα γυρίσματα να γυρίζει με το ποδήλατό του. Κάτι που δεν θα ξεχάσει ποτέ από τον Πάνο, ίσως μια δικιά σας στιγμή, κάτι ξεχωριστό. Δεν θα ξεχάσω πόσο γλυκός ήταν και στο παιχνίδι που παρουσίαζε, που... ξέρεις, μετά από το παιχνίδι, όταν πας να κάνεις μια παρουσίαση, δεν το πήρε πάνω του, καθόταν μαζί μας, τρώγαμε όλα τα παιδιά μαζί, δεν είχε τουπέ. Απλό παιδί, απλός άνθρωπος. Τι όνειρα είχε ο Πάνο. Πάρα πολλά. Διότι σε μια τελευταία συνέντευξη που προβάλαμε, έλεγε ότι ετοίμαζε κάποια πράγματα για τον Οκτώβριο. Πάρα πολλά όνειρα είχε. Και έβαζε στόχους. Και έκανε και τρεις δουλειές, έτσι. Και αυτό που μου είχες πει και την Παρασκευή, και είναι να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, είναι ένα παιδί που βοηθούσε πάρα πολύ και την οικογένειά του και τον κόσμο. Ναι, ναι. Και είδαμε κάτι που με συγκίνησε, ότι αντί Στεφάνων, η οικογένεια ζητάει τα χρήματα να δοθούν στο κοριτσάκι που έχει ανάγκη. Τέτοια είναι και η οικογένειά του και ο Πάνος. Αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Πάρα πολύ και ήθελε πολύ να κάνει οικογένεια. Και σύντομα ήθελε να κάνει οικογένεια. Ό,τι έλεγε στο Πάρο Αυλό, αυτό εννοούσε. Ότι με τη Μιζεράκη ήθελε να κάνει οικογένεια. Αυτό το ένιωθε. Σοκαρισμένη το μεταξύ είναι και η συγκεκριμένη κοπέλα. Με τη Μιχελίνη που μιλήσαμε για να μάθουμε κάποια πράγματα διαδικαστικά, μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή οικογένεια, πολύ αγαπητή οικογένεια στο νησί, που λένε τα καλύτερα λόγια. Ο μπαμπάς του είχε μείνει μάλιστα στη Μιχελίνη, δεν είχε έρθει, ήταν μόνο η μητέρα του εδώ, η οποία δεν ξέρω αν έχει, δεν νομίζω ότι έχει επιστρέψει ακόμα. Μπορεί να επιστρέψει και μαζί με τη Σωρό, δεν ξέρω. Αλλά ήταν μια οικογένεια που στη Μιχελίνη λένε τα καλύτερα λόγια για εκείνη. Και αναφέρθηκε στη σχέση με τη Στέλλα Μιζεράκη, τον είχε ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Ναι. Γιατί είχα δει κάποιες συνεντεύξεις που με έκαναν να αναρωτηθώ. Νομίζω τον είχε ξεπεράσει. Okay. Για το συγκλονιστικό είναι και αυτό που ακούσαμε στην τηλεφωνική. Από το φίλο τον Παναγιώτη. Χτυπάει το τηλέφωνό του, ενημερώνεται για το χαμό του και δεν μπορεί να το πιστέψει. Και η κίνηση, ποια είναι η αυθόρμητη κίνηση. Θα πάρω το τηλέφωνό μου, να το σηκώσω, να δω κατά πόσο ισχύει αυτό που μου λένε. Όπως είναι ψέματα. Ο Πάνος δεν το πιστεύει, δεν μπορεί να το ακούσει. Η Τζούλια, επίσης, η κοπέλα που ακούσαμε στο βίντεο, είναι η πρώτη. Μα συγγνώμη, είναι λεπτό. Ο Πάνος είπε κιόλας ότι παραλίγο να φεύγανε μαζί με τη μηχανή εκείνο το βράδυ. Δεν κατάφερα να πάει στα γενέθλια να είναι καθόλου. Γι' αυτό λέει το παιδί, κάνει κι αυτό μια σκέψη στο μυαλό του. Η Τζούλια, να πούμε, είναι η πρώτη που ενημερώνει. Να πούμε ότι η Τζούλια ενημέρωσε όλες τις υπόλοιπες παίκτρες. Η Τζούλια βρέθηκε και εκείνη τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ναι, και μετά από λίγο πήγε εκεί. Αντίκρισε τη μητέρα του Πάνου που μπήκε που έφτασε στο νοσοκομείο. Την είδε εκεί, έζησε στιγμή προς στιγμή όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Δεν μπορούσε το κορίτσι να μας πει πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Ακόμα είναι συγκλονισμένη. Εκείνη ήταν λοιπόν 6,5 ώρα το πρωί που ενημέρωσε όλους τους παίκτες. Μία τελεία σε αυτό και θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα αλλάξουμε βασικά θέμα και κλίμα και θα πάμε σε μια... συγγνώμη, γιατί το άλλαξα λίγο απότομα το θέμα, να πούμε λάθος.
Να πούμε πότε είναι η κηδεία να επαναλάβουμε ξανά. Είναι την Τρίτη, αύριο στις 12 η ώρα στο χωριό Στύψη, 18 χιλιόμετρα μετά το Μανταμάδο. Ακριβώς στην Αγία Τριάδα, στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, και προσπαθεί η οικογένεια, γιατί δεν είναι εύκολο σε διαδικασίες. Κουράγιο στην οικογένειά του και συλληπιτήρια. Στη μανούλα του. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, θα πάμε στο άλλο θέμα και θα πάμε σε μια δικαστική διαμάχη, η οποία σήμερα, χθες δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα. Ναι. Μάλιστα, κορίτσια μου. Θα πούμε ότι είναι ένα ρεπορτάζ δρομή Ναξίδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό. Μιλάμε για μια μάχη εξωδίκων μεταξύ της Μάρθας Κουτουμάνου και της Μαρίας Ελένης Λικουρέζου. Mm-hmm. Μιλάμε για τις δύο κόρες της Ζωής Λάσκαρη. Ναι, της Ζωής Λάσκαρη. Να πούμε πως... Ειδικά μετά την τελευταία συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Ελένη Λικουρέζου στην Ελεόντρα Μελέτη, το είχαμε λίγο καταλάβει. Καταλάβει. Τώρα όμως το ρεπορτάζ παίρνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και φαίνει και αναφορές των εξωδίκων. Να πούμε πως όλα ξεκίνησαν στις 10 Δεκάτου του 2018, όταν η Μαρία Ελένη Λικουρέζου στέλνει ένα εξώδικο στη Μάρθα Κουτουμάνου και ζητάει να τη πάει κλειδιά του σπιτιού στο Πόρτο Ράφτη. Γιατί θέλει να το δείξει σε ενδεχόμενους ενοικιαστές. Ήθελε δηλαδή να δείξει σε αγοραστές. Ή αγοραστές. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν και μετά από λίγες ημέρες, στις 27 Δεκάτου του 2018, η Μάρθα Κουτουμάνου στέλνει νέο εξώδικο απαντώντας αυτό που είχε στείλει η Μαρία Ελένη. Και τη ζητά να πει συγκεκριμένα ποια θα είναι η συμμετοχή της στα έξοδα του σπιτιού, καθώς όπως αναφέρει τα έξοδα είναι πάρα πολλά στο συγκεκριμένο σπίτι. Και χαρακτηριστικά αναφέρει στο εξώδικο, όπως διαβάζουμε και στην εφημερίδα, πως τα λεφτά δεν φυτρώνουν σε κάποιο δέντρο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια αποσπάσματα που έχουν βγει από το εξώδικο. Mm-hmm. Πάμε να δούμε το πρώτο απόσπασμα, παρακαλώ. 10 Δεκάτου 2018. Η Μαρία Ελένη στέλνει εξώδικο και ζητά από τη Μάρθα τα κλειδιά από το σπίτι στο Πόρτο Ράφτη. Είναι αυτό που μας είπες. Είναι αυτό που ανέφερα, Κατερίνα, στην αρχή. Έτσι ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Γιατί έχουν πει, να πούμε πρώτα, πως η Ζωή Λάσκαρη δεν άφησε κληρονομιά. Οπότε, διαθήκη. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν αυτόματα η περιουσία πήγαινε στον Αλέξανδρο Λικουρέζο, όπως διαβάζουμε στο συγκεκριμένο άρθρο, αναφέρω πάντα, έγινε αποποίηση της κληρονομιάς από μέρους του. Καθώς όπως αναφέρει το άρθρο, υπάρχουν και πάρα πολλά χρέη που ανέρχονται περίπου στα 22.000 ευρώ. Αναφέρεται στα κοινόχρηστα. Αποκλήρωτα κοινόχρηστα. Οι δύο αδελφές λοιπόν. Έτσι αναφέρει το άρθρο, έτσι αναφέρουμε πάντα σε αυτό. 22.000 ευρώ ήταν τα χρέη μόνο. Ναι, ναι. Τα χρέη, τα κοινόχρηστα. Γιατί να κάνεις αποποίηση ποιον, 22.000 ευρώ είναι λίγο δύσκολο. Όχι, ναι, αλλά... Μέσα στο άρθρο αναφέρει πως τα χρέη είναι αρκετά. Ναι, αλλά γνωρίζουμε ότι ο κύριος Λικουρέζος γενικά, και το ακούσαμε και από τη Μαρία Ελένη, ότι περνάει δύσκολα οικονομικά. Είναι δεν κάνει αποποίηση όμως για τέτοιο ακίνητο για 22.000 μιλάμε, αυτό ήταν ένα ποσό που αναφέρει η εφημερίδα μόνο για τα κοινόχρηστα. Μάλιστα. Έτσι όπως αναφέρουμε. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες άλλες κάρτες. Πάμε να δούμε τι άλλο δημοσιεύεται, παρακαλώ. 27 Δεκάτου 2018. Η Μάρθα απαντά με εξώδικο. Το σπίτι δεν είναι αυτοσυντηρούμενο και τα χρήματα δεν φυτρώνουν σε κάποιο δέντρο του κήπου. Με αυτή ουσιαστικά είναι η αντίδραση της Μάρθας μετά το εξώδικο που έστειλε η Μαρία Ελένη. Και τι λέει επί της ουσίας, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα η Μάρθα, λέει πως το συγκεκριμένο σπίτι θέλει πολλά χρήματα για να συντηρηθεί. Μιλάμε πάντα για το σπίτι στο Πόρτο Ράφτη. Και ουσιαστικά λέει ότι δεν είχε κάποια χρηματική βοήθεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα μετά από τον χαμό της Ζωής της Λάσκαρη. Για να το συντηρήσει και τελειώνει στη ζωή του. Τα εξώδικα δείχνουν και το εξής, ότι είναι μια οικογένεια στην οποία έχει υπάρξει πλήρη ρήξη. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία σε κανένα μέλος, κανένα μέλος με το άλλο. Οπότε με αποτέλεσμα οτιδήποτε θέλει να κοινοποιηθεί, να γνωστοποιηθεί και οποιαδήποτε διαδικασία θέλουν να ξεκινήσει γίνεται μόνο με τη δικαστική οδό. Γιατί θέλω να είναι σαφές. Γιατί αν ήταν δύο αδέλφια όλα που μιλούσαν, όμως είναι δεν θέλανε και το 19, γιατί είδαμε τι συνέβαινε μέχρι τέλη του 18. Για να δούμε τι έγινε. 7 Απριλίου 2019. Με εξώδικο απαντά η Μαρία Ελένη, εστιάζοντας ουσιαστικά στην υπεράσπιση του πατέρα της. Αυτό εξηγήστε το μου λίγο. Ναι. Τι σημαίνει ουσιαστικά, αναφέρεται λέγοντας πως είναι δυνατόν να ζητάς χρήματα από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αφού για 40 χρόνια κάλυπτε με τα δικά του έξοδα τις δικές σου ανάγκες. Ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ οικονομικά ο πατέρας μας, μας έχει στηρίξει πάρα πολύ. Ο πατέρας της, Μαρία Ελένη. Ο πατέρας, το αναφέρει έτσι. Στην Ελεονόρα Μελέτη, κορίτσια, που είπε ότι εγώ ένα χέρι που με ταΐζει. Κάπως έτσι το είχε αναφέρει. Είπε ότι όποιος με ταΐζει, εκεί δεν φτύνω. Ουσιαστικά αυτό λέει και τώρα, ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τη Μάρθα, ότι έχει στηρίξει πάρα πολύ και τη Μαρία Ελένη, φυσικά αυτόν αυτονόητο, τις οικονομικές της ανάγκες. Με αποτέλεσμα, πώς είναι δυνατόν να λες ότι θα έπρεπε ο πατέρας να πληρώσει κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο σπίτι, αφού για 40 χρόνια κάλυπτε και τις δικές σου ανάγκες. Πάμε να δούμε τι έγινε τώρα και τον Απρίλιο. 7 Τετάρτου 2019. Η Μαρία Ελένη καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα και ζητά να διοριστεί προσωρινός διαχειριστής κινητής και ακίνητης περιουσίας. Ναι.
ουσιαστικά ζητάει να μπει ένας προσωρινός διαχειριστής, ο Μάκης Σούλης, έτσι ώστε να γίνει διανομή. Ο Μάκης είναι ο σύντροφός της. Ναι, ο σύντροφός της. Ναι, της Μαρίας Ελένης. Ώστε να γίνει μια κατανομή και στις δύο με τα πράγματα που υπάρχουν στις θηρίδες. Αυτό ζήτησε. Επίσης, να πούμε πως το δημοσίευμα κάνει λόγο και αναφορές, όπως πάντα το καταγράφουμε και το διαβάζουμε, η Κατερίνα, το δημοσίευμα, ότι υπήρξαν κάποιες κινήσεις, λέει η Μάρθα, από την πλευρά της Μαρίας Ελένης, να πάρθουν κάποια αντικείμενα, όχι τόσο χρηματικής, αλλά και συναισθηματικής αξίας, από το σπίτι εν αγνία της, που αν γινόταν μια σωστή διαχείριση, πάντα όπως αναφέρει το δημοσίευμα και η Μάρθα, θα μπορούσαν ίσως να καλυπτούν. Το άρθρο, παρακαλώ. Νομίνα ξύδα. Το είπα, το ανέφερα μόλις ξεκίνησε το πρωτάκι. Απλά κάνουμε την αναφορά. Άρα, μιλώντας και για αντικείμενα, μιλάμε για πολυεπίπεδη. Λοιπόν, παιδιά, κάτι τέτοιο. Εντάξει, εμείς τώρα σας λέμε τα διαδικαστικά, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, για να καταλάβετε τι ακριβώς έχει γίνει. Όμως, βλέποντας τη συνέντευξη που είχε δώσει η εγγονή της Ζωής Λάσκαρη, μιλάμε για την. Τη Ζένια. Για τη Ζένια Μπονάτσου. Βλέποντας λοιπόν αυτή που είχε δώσει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που από τότε είχε πει ότι δεν έχει σχέση με τον παππού της. Μετά βλέποντας τη συνέντευξη που δίνει η Μαρία Ελένη Λικουρέζου στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά η οικογένεια έχει χωριστεί στα δύο. Από τη μία είναι η Μάρθα Κουτουμάνου μαζί με την κόρη της και από την άλλη είναι ο Αλέξανδρος Λικουρέζος μαζί με την κόρη του, τη Μαρία Ελένη. Δεν έχουμε ακούσει είναι, ποτέ όμως. Είναι θλιβερό, είναι θλιβερό. Στην κάθε οικογένεια βέβαια συμβαίνουν εντάξει. Και τον ίδιο τον κύριο Λικουρέζο. Είναι θλιβερό όμως, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να πούμε ότι είχαν μεγαλώσει μαζί. Στο ίδιο σπίτι. Ζούσαν στο ίδιο σπίτι. Είχε στην αυτό που εικόνα μια αγαπημένη οικογένεια. Η ζωή Λάσκαρη από τη ζωή είναι η εικόνα μια πολύ. Ήταν φαίνεται ο συνδετικό κρίκο των πάντων. Ήταν ο συνδετικό κρίκο των πάντων. Από ό,τι αποδεικνύεται, γιατί εδώ έχουμε πια μια πολυεπίπεδη διαμάχη. Μέχρι τώρα πλευρή. Δεν έχει μιλήσει καθόλου για το προσωπικό κομμάτι ο κύριος Λικουρέζος. Και πάνω απ' όλα για μένα. Λοιπόν, θα πάω τώρα, μια και λέμε για αγαπημένες οικογένειες, σε μια αγαπημένη εικόνα που είδαμε χθες τον Sky με τη Σία Κοσιόνη και τον Κώστα Μπακογιάννη. Κορίτσια μου. Εδώ βλέπω χαρακτηριστικά και τη στιγμή που η κυρία Πατούλη. Η κυρία Πατούλη το κάνει. Ναι, έχει κάνει ρεπορτάζ, εύχεται δημόσια και για την επιτυχία του άντρα της φυσικά. Και εκεί άρχισε ένας πολύ ωραίος διάλογος και αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά έγινε τώρα, Κατερίνα. Πολύ ωραία. Για πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ως σύζυγος όπως και εσύ, σου εύχομαι συγχαρητήρια. Νιώθω βαθύτατη συγκίνηση και εύχομαι από καρδιάς ο Κώστας, ο Μπακογιάννης και ο Θεός ο Πατούλης να συμβάλλουν τα μέγιστα και για την Αθήνα ψηλά και για όλη την Αττική. Καλησπέρα μου σε όλο το πάνελ. Το προσωπικό είναι προσωπικό και εγώ προφανώς είμαι περήφανη για το σύζυγό μου ως άνθρωπος. Ως επαγγελματίας ένα έχω να πω. Στη γωνία τον περιμένω, έτσι και δεν κάνει αυτά που υποσχέθηκε. Λοιπόν. Θέλω όμως να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην υπέροχη οικογένειά μου. Σταθήκανε δίπλα μου στα δύσκολα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τρομερή αδερφή μου και στους απίθανους συνεργάτες μας. Υπέροχο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ασχολήθηκε λοιπόν, πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θα βάλω μια άνω τελεία, μας περιορίζει ο χρόνος. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Σε λίγο, ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε μια αποκλειστική συνέντευξη αποκαλύπτει για πρώτη φορά λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής. Πού ξέρεις ότι δεν είμαι ερωτευμένος. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, επιστρέψαμε και θα πάμε στο MasterChef. Για την ακρίβεια, θα πάμε σε μια συνέντευξη που έδωσε η Σπυριδούλα. Στο, σε ποιο περιοδικό? Έδωσε στο TV Έθνος. Στο TV Έθνος και έδωσε, κάνει μεγάλες αποκαλύψεις. Ναι. Μίλησε και σε ραδιόφωνο, γιατί η Σπυριδούλα μπορεί να μην είναι νικήτρια, αλλά έχει δώσει τις περισσότερες συνεντεύξεις. Ναι. Μίλησε και στο Power 100,2, να πούμε, στο Βόλο και εκεί έκανε μια αποκάλυψη για ένα ταξίδι που σχεδιάζουν όλοι οι παίκτες στην Αφρική. Μάλιστα, για πάμε να το δούμε, παρακαλώ.
Η Σπυριδούλα είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν κάνει μεγάλη αίσθηση όταν βρίσκονταν μέσα στο MasterChef και όπως φαίνεται συνεχίζει και κάνει ακόμα και σήμερα, αφού οι συνεντεύξεις που δίνει είναι πολλές. Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου, πέρα από την συνταγή που έδωσε στο κοινό της, αναφέρθηκε και στον γάμο της, αλλά και σε ένα ταξίδι που έχουν κανονίσει οι παίκτες του MasterChef στην Αφρική. Μάλλον κάτι τέτοιο θα μας βάλει να δοκιμάσουμε στο γάμο σου, ε? Ναι, όταν γίνει ο γάμος μου με το καλό, ωραία. Εγώ να ξέρεις, αυτό θα φας πρώτα. Θα σου πω ότι αν όντως καταφέρουμε, που θα καταφέρουμε να κάνουμε και το ταξίδι στην Αφρική, αλλιώς θα βλέπουμε από μια τηλεόραση αυτό πάρα είναι τα πράγματα standard. Και αλλιώς θα δούμε τα πράγματα εκεί που θα είναι διαφορετικά. Όντως, όντως. Εκεί δεν θα... Υπέροχο. Το παραμύθι σου και να φαίνομαι Γιάννη Σπανό. Για τα προσωπικά του λοιπόν ο Ντάνος μίλησε στην Κύπρο και αποκλειστικά σε εμάς κάνει μια δήλωση. Στο Χρήστο Κωνσταντίνου συγκεκριμένα και το ευχαριστούμε πολύ, κάνει μια δήλωση που θα πολυσυζητηθεί. Είναι μόνος ο Ντάνος, δεν είναι. Για πάμε να δούμε. Μετά από πολλές παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα, σας βλέπουμε και στην Κύπρο σήμερα. Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να υποστηρίξει τις ομιλίες μου στα συνέδρια και από εκεί και πέρα να δώσω στον αναγνώστη να καταλάβει ότι κάποια γεγονότα στη ζωή των ανθρώπων, όπως και στη δική μου που αναφέρω μέσα, που μπορεί να φαίνονται ατυχή περιστατικά, είναι μάλλον θετικά. Το μεγάλο μέρος των εσόδων θα δοθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν έχω σκέψεις για δεύτερο βιβλίο και σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργούσα κάτι αν δεν είχα κάτι να πω. Πρόσφατα σας έχουμε δει να πρωταγωνιστείτε σε ένα βίντεο κλιπ στην Τραπεζούντα. Πώς ήταν τα συναισθήματά σας εκεί και... Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα που βιώνει ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται σε αυτό το μέρος. Σε αυτά τα Άγια Μέρη, πιστεύω ότι είναι ένα αποτέλεσμα που μας θυμίζει και ίσως και στους νεότερους γνωστοποιεί γιατί δεν γνωρίζουν το τι συνέβη εκεί και είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχαστεί. Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι οι παραγωγές του Αντζούν από το Sky θα μετακινηθούν στον Αντένα και θα κάνουν μια καινούργια συνεργασία. Πιθανόν να σας προταθεί να αναλάβετε και την παρουσίαση του με ενός καινούριου Survivor. Τι θα απαντούσατε σε αυτό? Εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να ολοκληρώσω ως χρέος μου τα γυρίσματα στο τατουάζ και σίγουρα να αποφασίσω κάτι για το μέλλον μου, για το δικό μου μέλλον και κάτι το οποίο να μπορώ να υποστηρίξω. Πρόσφατα είχε γίνει μια εκδήλωση με όλους τους συντελεστές του τατουάζ, όπου πήγανε όλοι, ηθοποιοί, συντελεστές, σκηνοθέτες και δεν σας είχαμε δει εκεί. Όχι, δεν έγινε εκδήλωση για το τατουάζ. Κάθε φορά που γίνεται ένα ραπ χώρου, οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί λένε ραπ και κλείνουν το. Ναι, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε ακόμα 15 μέρες γυρισμάτων. Εκτός από τηλεόραση που το ακούμε συνεχώς ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αναλάβετε και κάτι στην τηλεόραση, να αποδεχτείτε και μία πρόταση για το θέατρο. Το θέατρο είναι ακόμα πιο απαιτητικό και απαιτεί και περισσότερες γνώσεις. Σίγουρα δεν συγχωρεί το ίδιο τα λάθη που μπορείς να κάνεις σε ένα γύρισμα. Είναι πολύ πιο άμεσο. Δέχτηκα ήδη μία πρόταση την οποία υποστηρίζουμε 2 χρόνια χωρίς να έχω ήδη τις απαραίτητες γνώσεις και να μην έχω προλάβει να κάνω τα απαραίτητα, αν και έχουμε κάνει αρκετά από τότε. Είναι πιο ασφαλές για μένα περιβάλλον η τηλεόραση και θα το προτιμούσα αν είχα κάποια τέτοια πρόταση όπως συζητάμε κάποια πράγματα, στο ίδιο επίπεδο. Το θέατρο, αν θα αποφασίσω να το κάνω κάποια στιγμή, αν θα το αποφασίσω, θα φροντίσω να έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ και να έχω εξοπλιστεί με γνώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες για να μπορέσω να το υποστηρίξω. Ένας ωραίος άντρας όπως εσάς, γιατί δεν είναι ερωτευμένος? Που ξέρεις ότι δεν είμαι ερωτευμένος. Άρα είστε ερωτευμένος? Όχι, που ξέρεις ότι δεν είμαι ερωτευμένος ή που ξέρεις ότι είμαι ερωτευμένος. Εσείς τι απάντατε σε αυτό? Έχουμε έρθει για το βιβλίο. Λοιπόν, πριν σχολιάσουμε τον Ντάνο, ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο και να πούμε ότι παρουσιάζει και μία εκπομπή εδώ στον Smile. Εντάξει, ο Χρήστος από την Κύπρο μας στέλνει και πολύ ωραίο υλικό πάντα. Μπορεί και να είναι δηλαδή ερωτευμένος. Δεν είπε ότι δεν είμαι πάντως. Αν δεν ήταν. Γιατί να μην είναι ερωτευμένος? Θα έλεγε πρώτη φορά που τον βλέπουμε ότι παίζει. Παίζει, παιδιά. Άμα δεν είναι σε αφέροντα, άλλο πώ θα είναι. Πολύ χαλαρό στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Ναι, ναι. Πολύ καλό και οι απαντήσει του ήταν πολύ σωστέ. Πάρα πολύ ωραίε, ειδικά αυτό που λέγεται το θέατρο. Είναι πολύ ωραία υπεύθυνη στάση. Ξέρει ότι είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον της τηλεόρασης γιατί υπάρχει το τατουάζ, υπάρχει το μοντάζ. Συμπαθείς τον Ντάνο, το έχω καταλάβει. Είναι ο μόνος που λες καλά λόγια. Δεν έχω ξανακούσει να λες παιδιά. Λέω καλά λόγια και για τον Ντάνο, έλεγα και για την Κατερίνα Τούσκα. Το λένε όλοι. Παιδιά, δεν είναι κριτική κάνουμε. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Συμπαθέστατος. Εκτιμώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει κοπιάσει πάρα πολύ, έχει δουλέψει. Βλέπω ότι είναι το νέο λαϊκό είδωλο. Και βλέπω ότι το χειρίζεται. Δεν είναι λαϊκό ήθολο ο Ντάνος. Όχι. Λαϊκό ήθολο. Αρνούμε έναν άνθρωπο που έχει βγει από ένα reality να τον αναγάγουμε σε λαϊκό ήρωα και λαϊκό ήθολο. Δεν είπα ήρωα. Όχι.
Δεν θα έλεγα ποτέ λαϊκό ήρωα. Είδωλο. Λαϊκό ήδολο. Όχι, δεν είναι ο Ντάνος. Λαϊκό ήδολο. Πάντως, επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι λαϊκό ήδολο, το χειρίζεται πολύ σωστά. Λαϊκό ήδολο, παιδιά, για να μην διαφωνείτε και σκοτωνόμαστε. Το λαϊκό ήδολο, πώς ορίζετε. Πώς ορίζουμε, να πω αμέσως. Πώς ορίζουμε το λαϊκό ήδολο, παιδιά. Πώς το ορίζω εγώ προσωπικά. Ότι το εκτόπισμα που έχει από το παιχνίδι και μετά, που του επιτρέπει να ασχολείται με 1500 πράγματα από ηθοποιός μέχρι να βγάζει βιβλίο και σε όλα τελικά να έχει την έγκριση του κοινού. Το κοινό είναι μια άσχημη λέξη, αλλά το κοινό είναι ο λαός. Σωστά τα λέει. Είναι λαϊκό ίδωλο, παιδιά. Βέβαια, αυτό που είχε δημιουργηθεί στο Twitter. Αυτό που είχε δημιουργηθεί μια στιγμή, Νάνση. Γιατί διαφωνούμε στο θέμα του Ντάνου. Αυτό που είχε δημιουργηθεί στο Twitter, που όποιος τολμούσε να ψελίσει μισή κουβέντα εναντίον του Ντάνου, πέφτανε. Εκατομμύρια οι θαυμάστριες να τον πράξουν. Αυτό έχει να συμβεί. Ναι, λαϊκό ίδωλο. Τα μέσα αποφάσισαν να επιβάλλουν τον Ντάνο. Τα μέσα αποφάσισαν να επιβάλλουν τον Ντάνο. Και τη διάρκεια πολύ. Αν δεν μπούλαγε, δεν θα τον χρησιμοποιούσα. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ έξυπνε κινήσει στο παιχνίδι. Το χειρίζεται πολύ σωστά. Παρόλο που έγιναν πολλέ προτάσει να παρουσιάσει. Αυτό είναι αλήθεια. Και ζωντανή εκπομπή. Που ζωντανή εκπομπή δεν είναι ό,τι. Και άλλο στη θέση του θα είχε τρελαθεί. Προτίμησε να συμμετέχει σε ένα πολύ πετυχημένο σύριαλ όπω είναι το Τατουάζ. Προστατευμένο με μια πολύ καλή ομάδα δυνατή. Και το έχει βγει σε καλό. Και το σημαντικό είναι ότι άλλο στη θέση του με τέτοια απήχηση. Ναι. Γιατί παντού βλέπουμε τον Ντάνο, γιατί πουλάει ο Ντάνο. Ωραία, και άλλο στη θέση του θα κάνει τι δηλαδή. Θα είχε τρελαθεί. Δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί λοιπόν, τη δημοσιότητα και την θέμα. Επιτυχία. Αυτό το διαχειρίζεται μια χαρά. Θα αλλάξουμε θέμα. Έχει και... Αλλά κάνει. Εσέ παρακαλώ. Εντάξει. Επιβάλλεται να έχει. Θυμάστε που την προηγούμενη εβδομάδα αποκαλύπταμε εδώ ότι έγινε η βάφτιση του γιου του Άνθη Μανανιάδη και ο ίδιο απλά είχε προσκληθεί. Τώρα. Μας μιλά για πρώτη φορά ο Κώστας Βουτσάς. Mm-hmm. Ήξερε για τη βάφτιση του γιου του Άνθιμου. Είχε προσκληθεί ο ίδιος, είχε προσκληθεί ο Άνθιμος. Τι ακριβώς συμβαίνει, κορίτσια μου. Συναντήσαμε τον Κώστα Βουτσά να πούμε και στο νέο του σπίτι, μιας και έχει μετακομίσει με την Αλίκη. Καλωρίζικο. Από το Κολωνάκι που έμεναν πολλά χρόνια. Καλωρίζικο. Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε, αλλά περισσότερο να δούμε την αντίδραση του Κώστα Βουτσά όταν το ανακοινώνουμε εμείς ότι έχει γίνει βάφτιση. Για να δούμε. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ για τους νέους. Και είναι μεγάλο κατόρθωμα σε έναν ηθοποιό να βγάλει, να βγει, να γίνει κάπως γνωστός και να γίνει πρωταγωνιστής και να τον δεχτούν όλοι. Τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας. Παίρναν λεφτά τεράστια. Για να μου έχει γίνει, θυμάμαι, ας πούμε, ο βασικός μισθός ήταν, ξέρω κι εγώ, 500 δραχμές και εγώ έπαιρνα 5.000 μεροκάματο. Τώρα παίρνω λιγότερα λεφτά, έχω συμφωνήσει στην κοινωνία αυτή που ζούμε. Είμαι κι εγώ μέσα στην κοινωνία και δεν είμαι απαιτητικός πολύ. Βλέπετε κάποιους νέους ηθοποιούς, και με επιτραπεί η έκφραση, να έχουν καβαλήσει στο καλάμι. Πάντα άνθρωποι που κάνουν λάθος. Και συνέρχονται και όταν συνέρθουν έχουν εξαφανιστεί κιόλας. Ο Θεός μου έδωσε μια εξαιρετική γυναίκα στο τέλος της γυναικείας μου απασχόλησης, γιατί είμαι και μεγάλος, με 87 ετών. Είστε 87. Ναι, είμαι νεαρός ακόμα, αλλά δεν το νιώθω ότι είμαι 87 ετών. Κυκλοφορώ, έχω πολύ διάθεση για ζωή. Διαβάζουμε, θα παίξετε, και μάλιστα το είπε και ο Άνθιμος σε εμάς, θα παίξετε στην ταινία του. Βέβαια, το βοηθήσω όσο μπορώ να το βοηθήσω. Και η λύπη πηγαίνει στο εξωτερικό, πάει σε διάφορα μέρη, γιατί έχει ξένους, πολλούς ξένους ηθοποιούς. Βγήκαν πριν από λίγες μέρες και φωτογραφίες από τη βάφτιση. Βάφτισε η Μαρία Νεφέλη το παιδί. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας καλέσανε. Προφανώς την αντίδρασή σας καταλαβαίνω ότι δεν σας καλέσανε. Δεν το ξέρω. Ούτε το είπατε αυτό. Τώρα σε από εσάς το ακούω. Αν το βάφτισε, παιδί. Άντε, καλό ρίσκο να είναι. Το βάφτισε και έδωσε και το επίθετό της κιόλας στο παιδί. Ναι. Και τη μάνα το επίθετο είμαι. Το παιδάκι. Έχασε και πώ. Δεν ξαναγίνει αυτό καλέ. Ναι, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Αυτό είναι το άνθιμο υπόθεση και τη γυναίκα του. Δεν έχω καμιά δουλειά, ούτε μπορώ να επέμβω. Γιατί άμα θα επέμβω, θα είναι λάθο μου. Και θα πάμε το μέρο του άνθιμου έτσι κι αλλιώ. Και δεν ξέρω ποιο έχει δίκιο από του δυο του. Υπάρχει και μια αναβίωση γενικότερα των παλιών ταινιών στο θέατρο. Ο συγγραφέας σήμερα δεν έχει θέμα, γιατί έχουν πάρα πολύ καλούς συγγραφείς. Πάρα πολύ καλούς συγγραφείς, έχουμε και πολύ καλούς πρωταγωνιστές. Αλλά βλέπεις το θέμα είναι πολύ, κολλάει στο τι να πούμε. Η κοινωνία είναι πολύ βρώμικη, βλαμμένη κοινωνία είναι.
τι να γράψουν τις εγγραφές, κατάλαβες. Έχω έρθει επαφή με τον Γιώργο τον Βάλαρη, να κάνουμε μια δουλειά, να κάνει μια δουλειά ο Βάλαρης, το χειμώνα και μια ταινία. Εντάξει, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος και ηθοποιός ο Κώστας Βουτσάς και το χειρί και όλο αυτό, Παύλο, που σοκαρίστηκε με πολύ μεγάλη διακριτικότητα, γιατί το έμαθε από σένα. Ναι, το έμαθα από εμάς, δεν το ήξερε. Βέβαια, για να πούμε πλήρως το ρεπορτάζ, η Μαρία Νεφέλη έχει να μιλήσει πάρα πολύ καιρό με τον Κώστα Βουτσά, από τότε που χώρισε με τον Άνθιμο. Παρόλο που λέγονται διάφορα, γράφονται ναι, διάφορα. Παιδιά, είναι γεγονός αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Δικαίως ακριβώς. Μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Ο κ. Βουτσά δεν γνωρίζει ακριβώς τι. Καλά. Ναι, δεν γνωρίζει γιατί θέλει να πάρει θέση και καλά κάνει. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι εξωπρεπή. Δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπο. Και παιδιά είναι σωστό. Από εκεί και πέρα. Για να πούμε και την άλλη πλευρά, οι πληροφορίες οι δικές μας λένε πως η Μαρία Νεφέλη είχε έρθει σε επαφή με την οικογένεια του Άνθιμου, όχι όμως συγκεκριμένα με τον κύριο Βουτσά, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, με τον πατέρα του Άνθιμου, με την οικογένεια του Άνθιμου και είχε στείλει κάποιες προσκλήσεις. Έτσι. Και την πρόσκληση του Άνθιμου την έστειλε στον πατέρα του Άνθιμου. Αυτό λέει το ρεπορτάζ για την άλλη πλευρά, για να είμαστε αντικειμενικοί και για τα δύο. Πάντως, ο άνθρωπος που δεν αναγνωρίζει το παιδί του, λέμε τώρα, αν είναι έτσι, υποθέσεις κάνουμε, εννοείται ότι πώς θα τον καλέσεις. Και εννοείται ότι και γιατί να του δώσεις και ξέρετε, το όνομα. Δηλαδή, πολύ σωστά. Είναι πολύ, δεν είναι θέλω να παίρνουμε θέση, γιατί ακριβώς δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Μακάρι να μπορούσε να εξασφαλίσουμε μια συνέντευξη του Άνθιμου. Ξυστή, δεν εννοώ δεν δέχεται να μιλήσει, γιατί έχω προσπαθήσει και ήταν λίγο. Κοίταξε, ο Άνθιμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ρεπεράζ της ταινίας του. Αυτό τον απασχολεί περισσότερο και αποφεύγει γενικά. Δεν θέλει να γίνονται αναφορές. Να μας πει, παιδί μου, όμως, τι έγινε. Τον κάλεσε, γιατί το παιδί. Δηλαδή, να απαντήσει. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς συγκεκριμένα είναι πως μετά το τεστ DNA έγινε ένα κάλεσμα από τον Άνθιμο στον συμβολιογράφο. Η Μαρία Νεφέλη και δικού προσωπικού λόγου, γιατί αμφισβητήθηκε και όλα τα σχετικά που όλοι γνωρίζουμε, δεν πήγε ποτέ στον συμβολιογράφο για να υπογραφεί εκεί το πράγμα και έχει μείνει εκεί. Και αλλά δεν έχει γίνει και δεν έχει δηλώσει. Ποσειδώνα μου, συγγνώμη, να προσθέσουμε εδώ. Δεν έχει γίνει και κάποια κίνηση από τι δύο πλευρέ που είναι σημαντικό κομμάτι αυτό να λυθεί το θέμα με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να πάνε στα δικαστήρια. Που αυτό μπορεί να γίνει όμω. Μπορεί να γίνει από τα θέματα ανοιχτό το παραθυράκι αυτό. Είναι γενική. Ότι όταν μια γυναίκα φέρνει ένα παιδί στον κόσμο. Και ο άνθρωπος με τον οποίο έχει φέρει το παιδί δεν θέλει να τον αναγνωρίσει. Ωραία. Και εγώ θεωρώ, αν ήμουν στη θέση της, δεν θα ήθελα να έχω καμία επαφή. Θα αλλάξουμε θέμα. Λέμε τώρα. Θα αλλάξουμε θέμα, γιατί θα πάμε να βάλουμε λίγη λάμψη, λίγη ενέργεια, ταλέντο, νιάτα. Για πρώτη φορά λοιπόν, εδώ αποκλειστικά από την εκπομπή μας, θα δείτε γυρίσματα από τις οντισιόν του εντυπωσιακού X Factor. Και αμέσως μετά με την Άντση, θα σας πούμε όλο το παρασκήνιο, βρίσκονται σε εξέλιξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε Κύπρο. Πολύ ωραίο ο Μακρύς με το κόκκινο, ε! Εξαιρετικό. Τέλος. Κάνει τα... Α, και η Επιτροπή, όλοι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, διότι από σήμερα αρχίζει και κάτι που αφορά το X Factor εδώ στο πρόγραμμα του Open. Ήταν ο παλμός του κόσμου εδώ σήμερα στο Grand Opening του X Factor. Ήταν πολύ ψηλά ο παλμός, ήταν εκπληκτικός ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Όταν χειροκροτάνε γίνεται αυτό, θέλεις, λες, οκ, okay, είμαι στο σωστό μέρος για τη σωστή εκπομπή, για το σωστό show. Τρομερός ο παλμός του κόσμου, πήραμε επιτέλους και εμείς μια μικρή γεύση για το πώς θα αγκαλιάσει και όλος ο κόσμος το show μας. Ελπίζουμε να είναι έτσι και πίσω από τις οθόνες. Νομίζω ότι ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά, με πάρα πολύ ενέργεια, με πάρα πολύ ενθουσιασμό, με πάρα πολύ χαρά και περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσουμε. Ο παλμός του κόσμου είναι πάντα δυνατός. Το κάθε παιδί από όλα αυτά έχει το δικαίωμα να έχει όνειρα μεγάλα, να σκέφτεται ότι όλα θα αλλάξουν και πρέπει να το παλεύουν, έτσι. Και νομίζω ότι το X Factor έχει αυτή τη δυνατότητα, τουλάχιστον το πρώτο φτερούγισμα να το βοηθήσει. Έχουμε τρυπώσει στο stage του X Factor, του πιο λαμπερού, του πιο φαντασμαγορικού, του μεγαλύτερου talent show μουσικής παγκοσμίως. Σε αυτό εδώ το σημείο ανεβαίνουν οι παίκτες και τραγουδούν μπροστά στους 4 κριτές. Εδώ είναι το Family Room.
Εδώ είναι το family room. Τα, σου τα πάνε καλά. Εδώ περιμένεις άρη τους παίκτες πριν βγουν στη σκηνή. Ναι, περιμένω τους παίκτες μαζί με, το, με τους δικούς τους ανθρώπους, είτε οικογένεια είτε φίλους. Πριν βγουν στη σκηνή, τα λέμε λίγο. Προσπαθώ να τους πάρω λίγο το άγχος και την ένταση αυτή, γιατί είναι δύο βήματα πριν τη σκηνή. Και τους υποδέχομαι κιόλας μόλις τελειώνει η audition. Ποιος είναι το πειραχτήρι, ποιος είναι ο αυστηρός, θέλω να μας τα πεις όλα. Εγώ είμαι το πειραχτήρι, εγώ είμαι ο αυστηρός, εγώ είμαι ο καλός. Τίποτα δεν είμαι. Είναι μια φανταστική επιτροπή. Αλήθεια σου το λέω. Κάθομαι πολλά χρόνια σε αυτό το τραπέζι. Είναι μια φανταστική επιτροπή. Με τρομερή χημαία. Σε προσέχουν. Καταρχάς, είμαι μοναδική γυναίκα. Καθόλου. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο αληθινή μπορώ και ειλικρινής. Αυτό εγώ έχω στο νου μου. Τίποτα άλλο. Την ακεραιότητά μου. Τι είσαι, αυστηρός? Αυστηρός δεν είμαι. Δεν ξέρω. Το αν είμαι αυστηρός ή όχι, αυτό το κρίνει, θα το κρίνει ο κόσμος. Το X Factor το έχεις βρει σε κάποιον παίκτη? Ναι. Μάλιστα. Τα λοιπόν, να πούμε ότι η οντισιόν είναι με την παρουσία του κοινού και Νάντση μου, τι θα δούμε από σήμερα. Λοιπόν, το X Factor έρχεται φυσικά στο Open, το πιο λαμπερό, το πιο φαντασμαγορικό, το πιο επιτυχημένο σόου σε όλο τον πλανήτη, με εκατομμύρια τηλεθεατές. Έχουν ξεκινήσει οντισιόν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο. Από σήμερα λοιπόν ξεκινούν στο Open τα X Moments, μέσα από τα οποία θα βλέπουμε στιγμή-στιγμή, μέρα-μέρα, την προετοιμασία όλου αυτού του σόου, το οποίο, παιδιά, είναι υπερθέαμα. Α, οι τι φωνές, ωραία. Ωραία. Δηλαδή κάθε μέρα από εδώ, από τώρα και μέχρι την πρεμιέρα του X Factor, που μπορούμε να ανακοινώσουμε ακόμη ημερομηνία, θα παρακολουθούμε κάθε μέρα το backstage. Τι ωραίο. Παίκτες, επιτροπή, τα πάντα. Τουιτές, υποψήφιους, ρούχα, τα πάντα. Όλα, backstage. Ρούχα κυρίως, όλοι μόνο. Ρούχα, βέβαια. Αυτά τα αγαπημένα. Και φοβερές φωνές, έτσι, παιδιά. Εγώ που βλέπω όλο το υλικό για να βγάλουμε στον αέρα όλη αυτή την προσπάθεια, τα X Moments, οι φωνές είναι συγκλονιστικές, θέλω να σας πω. Μα μου έκανε εντύπωση και αυτό που ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος ότι έχει ήδη βρει το X-Factor. Αυτό είναι από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο, δεν ξέρω. Τυχαίο, θα τον τυχαίο. Δούμε στα X-Moments. Λοιπόν. Το επόμενο X-Factor θα τον δούμε στα X-Moments. Όλους θα τους δούμε. Ο Μιχάλης, επειδή είναι γνώστης μεγάλος. Συγγνώμη, παιδιά, θέλω σε αυτό το σημείο, επειδή με πιέζει ο χρόνος, θέλω να δούμε και τι έγινε χθες στην πολύ μεγάλη εκδήλωση που με ένα τατουάζ βοηθούμε τα δέσποτα της, της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης. Για δείτε, Unicorn Tattoo. Η Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων Θέμης Φούσιας K9 σε συνεργασία με το Unicorn Tattoo and Body Piercing διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία το Get a Tattoo and Save Strays με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης. Όσο μπορούμε στηρίζουμε αδέσποτα, βοηθάμε, να το κάνουν για μένα όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Εκτιμίατροι, γκρούμερ, εκπαιδευτές, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν όλη μέρα για τα ζώα. Η Θεσσαλονίκη πήγε πάρα πολύ καλά. Ακόμα και τώρα μας ζητάνε να το ξανακάνουμε. Αθήνα ερχόμαστε πρώτη φορά, πιστεύουμε να τα αγκαλιάσει ο κόσμος. Κάτι που αγαπάμε και τα τατού και τα ζωάκια. Άρα πιστεύω ότι σαν συνδυασμός δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Πλήθος κόσμου έσπευσε να βοηθήσει έμπρακτα όσα δέσποτα της πόλης το έχουν ανάγκη. Σε ένα event όπου η τέχνη του τατουάζ συνάντησε τη φιλοζωία. Σήμερα ένα μικρό τατού με foot of pets θα είναι πολύ όμορφο να το έκανα. Είναι μια πολύ καλή ενέργεια και για τα σκυλιά μας και γενικά για όλα τα σκυλιά και εγώ το στηρίζω πάρα πολύ αυτό. Εδώ ήρθαμε για τα σκυλάκια και για τα ζώα τα δέσποτα γενικότερα και βάλαμε λίγο την πινελιά μας. Για να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Πήρα την απόφαση μόνο και μόνο για τα ζώα. Για τίποτα άλλο. Δεν τα αγαπώ πάρα πολύ. Έχω πολλά ζωάκια σπίτι. Έχουμε τόσα τατουάζ, οπότε πρέπει κάποιον να έχει κάποιο νόημα. Και επειδή είναι για καλό σκοπό και τα πάνε τα λεφτά, και είπαμε να το βαρέσουμε. Μέρος των εσόδων που συγκεντρώθηκε διατέθηκε ως δωρεά στην κάλυψη των αναγκών της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης σε φάρμακα, κτηνιάτρους και τροφές. Μάλιστα, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας το δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει πως απ' τη δική σου τη μορφή. Hey,
είμαστε αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Δεν είναι λίγες οι φορές λοιπόν που με ρωτάτε μέσα στα social media και εδώ της εκπομπής τι να κάνετε για να μεταμορφώσετε το σώμα σας λίγο πριν την παραλία. Και εδώ έχω την κυρία Πρίνου. Γεια σας, κυρία Πρίνου. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Και η κυρία Πρίνου έχει σήμερα, είναι πολύ όμορφη η κυρία Πρίνου. Το φόρεμά της που μου φέρει και λουλούδια, ευχαριστώ κιόλας. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξει όλες τις θεραπείες που θα τις βρείτε αποκλειστικά στο Dr. Πρίνου και ο συνδυασμός των συγκεκριμένων θεραπείων θα σας δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε διάστημα 30 ημερών. Καλά ακούσατε. Μια και να συνδυάσετε. Κρυολιπόληση, λέιζερ και τι άλλο. Και extreme. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι κάνουμε αυτό που λέμε το body makeover ούτως ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Δηλαδή, αν έχετε πολλά κιλά, εδώ, το body makeover. Αν έχετε τοπικό πάχος, πάλι το body makeover. Και αν έχετε πάλι αυτό που λέμε γενικό πάχος, έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε σήμερα να σας προσφέρουμε αυτό το σύστημα, προσέξτε τι σας λέω, το σύστημα των τριών θεραπείων, το οποίο θα σας βοηθήσει να χάσετε τα κιλά σας, το τοπικό πάχος και φυσικά να έχετε ένα πολύ καλό μεταβολισμό σε ό,τι και αν κάνετε. Γι' αυτό λοιπόν τηλεφωνήστε στο 80 10.000 για να κερδίσετε ένα δώρο αξίας μεγάλης φυσικά, γιατί είναι ένα σύστημα. Ωραία, θεραπείων. Να δώσουμε στις 30 πρώτες. Ναι, γιατί προσέξτε να δείτε, αγαπημένες μου φίλες, θα πάρετε όλο το πακέτο, δηλαδή και κρυολιπόληση και ultralaser και το express μαζί. 2, 10, 80, 10.000 οι 30 πρώτες, παρακαλώ, με αυτές τις τεχνολογίες. Πείτε μου, όλες αυτές είναι ανέμακτες. Ανέμακτες, εφαρμόζονται από γιατρούς βέβαια. Όπως ξέρεις, εμείς τους γιατρούς μας τους έχουμε στην πρώτη κατηγορία, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σωστό από αυτό. Το να έρχεται ο γιατρός να σε εξετάσει, να σου παίρνει το ιστορικό σου, το ιατρικό και να ξέρει ότι αν πρέπει να κάνεις αυτή τη θεραπεία ή δεν πρέπει να την κάνεις. Άρα λοιπόν, βρίσκεστε σε μία ιατρική ομάδα η οποία δεν υπάρχει καλύτερη. Να σας πω ότι οι γιατροί μας είναι οι πλέον έμπειροι, πλαστικοί χειρουργοί, δερματολόγοι, φυσικοθεραπευτές, όποιος είναι αυτός, ο οποίος θα σας βοηθήσει και θα σας λύσει το πρόβλημα που έχετε. Γιατί δεν καλά, νομίζω... δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό, γιατί πάντα μας φέρνετε εδώ πραγματικά παραδείγματα και γυναικών που έχουν χάσει πάρα πολλά κιλά. Ταυτόχρονα με αυτές τις θεραπείες υπάρχουν ειδικοί διατροφολόγοι, να σας πω εγώ, σαν Dr. Πρίνου, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να έρχεται άμεσα αποτέλεσμα. Επειδή έχω δοκιμάσει αρκετές από αυτές, δηλαδή ειδικά η κρυολιπόληση, είναι μια θεραπεία η οποία κάνει και πολύ καλό στην κυταρίτιδα. Την εξαφανίζει. Λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά την προσφορά. Ναι, αγάπη μου. Θα ήθελα λοιπόν να τηλεφωνήσετε όπου κι αν είστε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Κόρινθο. Φυσικά στην Αθήνα σε υπέροχους χώρους. Σε υπέροχους χώρους. Δηλαδή χώροι οι οποίοι είναι πάνω από 1000 τετραγωνικά, με ένα ντεκόρ καταπληκτικό, με επιστήμονες μέσα, οι οποίοι θα σας αναλάβουν για να χάσετε τα κιλά ή το τοπικό πάχος, ό,τι ακριβώς εσείς θέλετε. Ή να κάνετε το πρόσωπό σας. Σας επαναλαμβάνω ότι οι γιατροί δικοί μας είναι πάνω από 20 χρόνια κοντά μου, το καταλαβαίνετε αυτό. Πολύ ωραία. Πάνω από 20 χρόνια. 2, 10, 80, 10.000. Και θα κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πρίνου. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι θα λέμε. Και να δούμε το ραντεβού μας αύριο 10 παρα 10. Φιλά και πολλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.